Σέρα, για πάμε λίγο καλό απογευματάκι στα 15 μετά τις 6. Μετρόπολης ακούτε. Breathless, ή αλλιώς η εκπομπή που ρουφιέται, δεν ακούγεται μόνο, έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα, Μιχάλη μου. Εκτός από τον ακούιν, να ρουφάς κιόλας. Για μπεντούζανε λίγο να σε ακούσουμε λίγο. Πώς είσαι? Καλά. Εντάξει, καλά, τώρα καλά. Τι γίνεται τώρα? Τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Μακάρι τρίτες να είναι όλες έτσι. Καλή τρίτη έχεις δηλαδή τώρα? Καλύτερη. Εγώ είμαι non-stop από τις 7. Έτσι, non-stop. Τις 7. 7 που ξεκίνησα το βάδι μου από το σπίτι, ακόμα δεν έχω γυρίσει. Non-stop είσαι. 6. Κλείνουμε σε λίγο 12 και έχουμε ακόμα. Εντάξει, λοιπόν. Πόσο πολύ είναι ψυχούλα. Τι να κάνω. Να, εδώ βιντεάκια, να ραντεβού, να κλείσουμε το ένα, να φτιάξουμε το άλλο, να το πετσό. Προχωράμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Η δουλειά εξελίσσεται. Αλλά θα μου, επειδή το πρώτο 20 λεπτό έτσι. Εσύ ένα πιο χαλαρό μοτίβο, ναι, είμαστε, ναι. Μου έχει τύχει ένα τρελό σκηνικό. Και θέλω να το μοιραστώ. Σήμερα? Τώρα. Είμαι σε ένα ραντεβού με δύο φιλαράκια τώρα ενδιάμεσα, 4 με 5. Πήγα να φάω λίγο κοτοπουλάκι. Ναι, να φάμε κιόλα. Σωστό, δεν είπα τίποτα. Και βαδίζω στον δρόμο προς το ραδιομέγαρο. Ναι, τη Μετρόπολη, εδώ Κωστή Παλαμάκη. Σταματάω, ναι, σταματάω στη διάβαση γιατί έχει κόκκινο για τον νέο. Στρίβει ένα παλικαράκι. Ναι, ηλικίας. Νέος, νεαρός. Κάτω από 25. Δεν ξέρω τώρα πόσο. Πόσο τον έκανε. Δηλαδή, ίσως να μην παίζει και ρόλο. Εκεί στα. Κοντά στα 30, κάπου εκεί τον έκανα, ρε παιδί μου, το φιλαράκι μας. Κάπου εκεί, γύρω στα 30. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος μου στείλε και μήνυμα μετά, έτσι. Εκεί, 25, 27, ωραία, 28, 30, δεν ξέρω αν ακούει, μπορεί να στείλει. Και έτσι όπως παίρνει τη στροφή, λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σε γίνει μια με τον προφυλακτήρα. Όχι. Όχι, κορνάριο άνθρωπος, να με χαιρετήσει, κουλ. Ναι. Κάνει μια. Ναι, κορνάριο. Εντάξει, αυτό το. Εντάξει, αυτό και λογικό. Το πρωί το βιώνω πολλές φορές. Και εγώ, έτσι πως είμαι, έχω στο ένα μου το χέρι το κλειδί του αυτοκινήτου. Γιατί νόμιζα ότι ήταν κινητό. Το κλειδί του αυτοκινήτου, το οποίο είναι κάτι, ναι, ένα πλαστικό πολύ ελαφρύ. Εντάξει. Και έτσι πως σηκώνω να τον χαιρετήσω, πάω και καρφώνεται, μου φεύγει το κλειδί και καρφώνεται στα μάξι του. Παπ! Τι λες? Παπ, καρφώνεται στο τζάμι. Πάει να σταματήσει, έρχονται αμάξια από πίσω. Δηλαδή παραλίγο θα δημιουργούσα ατύχημα. Πήγα έτσι πως είμαι όρθιος. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται. Κάνω οπ, και όπως κάνω αυτή την κίνηση. Και σου φεύγει το κλειδί από το χέρι. Φεύγει το κλειδί από το χέρι και πάει και καρφώνεται στο τζάμι του αυτοκινήτου που ήταν σε απόσταση, ξέρω εγώ, 5 μέτρα, 4 από μένα. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, φοβερό σκηνικό. Δηλαδή πραγματικά να ήθελα να το κάνω, δεν θα το έκανα. Αρχικά το σκότωνε τον άνθρωπο. Ναι, ευτυχώς το είχε κλειστό. Του λέω, γιατί στην αρχή μου λέει. Στο παράθυρο του οδηγού, κατηγορεί, όχι στο πίσω, στο δικό του. Στου συνοδηγού. Α, του συνοδηγού, γιατί πήρε στροφή. Στροφή είναι αλλιώς. Στο παράθυρο του συνοδηγού. Γιατί τον μου λέει, είναι καλά το κινητό, νόμιζε ότι μου πέταξε το κινητό. Σκύντο. Αλλά ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου εν τέλει. Τι είσαι, παιδάκι. Μου λέει αυτό, άμα το κάναμε δοκιμές σε blooper, μου σλεμίνουμε μετά δηλαδή, ο Δημήτρης. Να θέλετε να το κάνετε. Να το κάναμε αυτό, δεν θα το πετυχαίναμε. Δηλαδή να θες να χαιρετήσει, παπ. Έτσι πως κάνω αυτή την απότομη κίνηση. Ρινά, θέλεις να το κάνεις, αυτό γίνεται. Καρφώνονται τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, μπράβο, ναι. Θα πω εγώ σε έναν άνθρωπο. Θυμάσαι μια ταινία, τον Κροκοδυλάκια. Ο Κροκοδυλάκια. 35. Ευχαριστώ, κλαίω, λέει ο Δημήτρης. Ακούει. Εντάξει, εκεί γύρω στα 30, ρε παιδί μου, τον μια έκανα. Ταινία, ναι. Τον Κροκοδυλάκια. Crocodile Man. Κροκοδυλάκιας ήταν ένα, ναι, τύπο από την Αυστραλία. Ναι, ναι. Ο οποίος ζούσε στην άγρια ζωή και λοιπά. Κάπου χρειάστηκε να πάει στην Αμερική, μάμου σου του. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει ερωτεύτηκε εκεί μια. Ο Κροκοδυλάκιας τι ήτανε? Ένα άνθρωπο που ισχυριζόταν τα μπούμεραγκ, τα τέτοια άψογα. Ναι. Θα σε έκανα εικόνα. Κροκοδυλάκια. Ντυμένο με δέρματα όλο. Δέρματα και γούνες, ας πούμε. Ναι. Και να κυκλοφορείς. Βέβαια, δεν σ' αρέσουν οι αράχνες, δεν σ' αρέσουν αυτά τα. Εντάξει, δεν φοβάμαι. Τα φίδια, ας πούμε. Δεν φοβάμαι, δεν συχαίνουμε τίποτα. Όχι, αν δεν σ' αρέσουν. Καλά, ναι, άμα μου λέγες. Ας πούμε. Φίδια, ναι, λούζουμε τώρα. Ναι, αυτό δεν. Εντάξει, θα προτιμούσα να με αφήσεις. Γιατί η Αυστραλία λένε ότι είναι από τους πιο δηλητηριώδεις τόπους του πλανήτη. Οι αράχνες αυτές και οι. Όχι, γενικότερα σαν τόπος. Έχει πάρα πολλά δηλητηριώδη ζώα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το τσέκαρα σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα. Mm-hmm. Λέγαν ότι η Αυστραλία, βάσει όγκου, βέβαια, επειδή είναι τρομερά και αεροκατοικημένη και για χιλιάδιο, έχει πάρα πολλά ζώα τα οποία είναι θανατηφόρα. Τα ζώα, ε. Δηλαδή, άμα σου. Έχει το δράκο του Κόμοντο. Πώς λέγεται αυτός, Κόμοντο, Κόμοντο. Αυτό δεν είναι στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία είναι ο δράκος του Κόμοντο. Ναι, νομίζω πως εκεί είναι, ρε. Πού είναι ο δράκος, όχι, είναι Αφρική. Πού είναι ο δράκος του Κόμοντο, Αφρική μόνο. Όχι, ρε. Τι Αφρική, ρε. Ασία είναι ο δράκος του Κόμοντο, αλλά.
Σίγουρα δεν είναι. Περίμενε λίγο. Ο δράκος του Κόμοντο. Ινδονησία. Γι' αυτό σφράζεται. Δεν είναι. Περίμενε. Κάτσε. Μπορεί να κολύμπησε και να πετάχτηκε. Ποιο να κολύμπησε. Να κολυμπήσει ο δράκος του Κόμοντο μέχρι την Αυστραλία. Τι να πάρει, πυρόγα. Έχει 60 μικρά αιχμηρά δόντια ο δράκος αυτός. Τώρα στο δράκο, ο δράκος λέμε τώρα. Ναι, για τον δράκο. Αλλά ναι, καλησπέρα Νικόλα. Θα πάμε στα μεταγραφικά. Πάμε, ναι. Πάμε να δούμε πάλι από την πρωταθλήτρια των μεταγραφών ομάδα φέτος. Μία ακόμα βόμβα. Βόμβα. Ναι, πάει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός ακόμα μία βόμβα. Τον Νουνάκη. Εντάξει, εγώ τον Νουνάκη τον έχω. Όταν... Τώρα στον δράκο του Κόμοντο, στον Νουνάκη, πώς πήγε. Εντάξει, ναι, πήγα γρήγορο αφού ξέρει ότι. Ναι. Μα πώς, από πού βγήκε. Μοιάζει ο Κόμοντο δράκο με τον Νουνάκη. Έχει βλέμμα Κομοντίσιο. Τι παιδί, Κομοντίσιο έχει. Ο Νουνάκη. Πάντως, αν έβλεπα δράκο του Κόμοντο, ναι. Θα την ψιλάκουα. Δηλαδή, δεν θα έλεγα τι ωραίο ζωάκι είναι αυτό να το χαϊδέψω. Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, καλά τα ζωάκια τα αγαπάμε. Ναι. Αλλά άμα είναι και σε τέτοιο μοτίβο, δεν το έχω πάρα πολύ. Όπως επίσης δεν το έχω και πάρα πολύ και με τις αράχνες και λέμε για Αυστραλίες. Δεν το έχεις, ναι, νομίζω η αράχνη με φαίνεται κάπως περίεργο ζώο. Ακατάλληλη, μυριμάγκα. Δεν τη θες καθόλου την αράχνη. Δεν τη συμπαθώ. Όχι πως θα την κάνω κακό, αν μπορώ. Δεν θα την κάνω. Θυμάμαι... Το πιο δηλητηριώδη ζωντανά πάντως είναι Μολδαβία, Σλοβακία, Ουκρανία, λέει πες ο άλλος. Παντρεμένος είναι αυτός ή ελεύθερος. Ελεύθερος πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος. Ελεύθερος δεν είναι δηλητηριώδη. Όμως παντρευτείς θα είναι δηλητηριώδη και δοκιμάσεις. Ναι. Εκεί θα βγάλουν δηλητήριο. Αλλά δεν θα, δε θα είναι τώρα που είσαι ελεύθερος, αγοράκι μου. Γιατί το λες αυτό. Τώρα για αυτό που μας είπε, αυτό είναι η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας μη ελεύθερος. Να συμπεριφέρεται έτσι, να πει ρε παιδί μου ότι η εμπειρία με έχει διδάξει ότι εκεί είναι τα πιο δηλητηριώδη. Είπα αν δοκιμάσει. Ναι. Όντας μη ελεύθερος. Ναι. Θα είναι πρόβλημα. Πρόβλημα. Αν δοκιμάσεις και δεν είσαι ελεύθερος, τότε είναι θέμα. Είναι. Σωστά, ναι. Έχεις δίκιο. Τα δίκα σου, Μιχάλη μου, εγώ θα στα δώσω. Τα δίκα σου θα δίνω όλα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάντως, άμα έβλεπε έναν δράκο του Κόμοντο, ας πούμε, θα ήσουν μαζεμένο ή θα. Πώς... Κοίτα, δεν ξέρω αν θα ήμουν μαζεμένο. Πρώτα απ' όλα δεν θα πήγα να τον δω. Ναι, ρε παιδί μου, εκεί περπατώ στο δάσο. Αυτό ήρθε στο σπιτάκι. Σου σκάει μύτη ο δράκο του Κόμοντο, ρε παιδί μου. Περπατά στο δάσο. Ναι, ήρθε στο σπίτι με αυτό στην Καλαμαριά να περπατήσει. Δεν έχουμε εμεί τέτοια. Μπράβο. Εγώ γιατί να πάω στο σπιτάκι του. Ναι. Έχω ανάγκη να πάω να δω πώ είναι το σπίτι του δράκου του Κόμοντο. Σαν γεύμα λοιπόν να καταναλώνει την ημέρα το 80% του βάρου του. Το 80% του βάρου. Δηλαδή τρώει ένα δράκο του Κόμοντο κάθε μέρα σχεδόν. Τι βάρο έχει. Μπορεί να έχει ξέρω 200 κιλά, αλλά τρώει 180. Είναι τόσο πολύ. Άντε να μην 200, αλλά 105. 120. Αν είμαι 200, αν είναι 105, είπες. Κάτσε, θα σου πω τώρα βάρος να περίμενε. Γιατί μου φαίνεται ακραίο. Μισό. Ότι από τα 200 πέσαμε στο. Κιλά. Μπορεί να είναι 200. Μπορεί. Μπράβο. Το ακούω εγώ και το ακούω και το 200. Wait. Μπράβο. Ναι, αυτό τώρα αυτό φοβάμαι. Α, εντάξει, μέχρι 100 φτάνει. Τον έκανε 200 κιλά, τον έκανε σαν κειμένα. Κάθε μέρα τρώει 80 κιλά. Τον έκανε το δράκο του Κόμοντο. Κάθε μέρα ο δράκο του Κόμοντο τρώει. Λοιπόν, εντάξει. 80 κιλά φαΐ. Δίκιο έχει για Ουνάχη, βρε. Εγώ ξέρω ότι είχα τα δίκια μου. Τα έλεγα εδώ καιρό. Εσύ μπορεί να δεν, επειδή τα έλεγα στις διακοπές σε κάτι λαϊβάκια που έκανα. Έτσι γι' αυτό. Εγώ είχα δίκιο για τον Ουνάχη τότε. Αλλά κάποιοι κοιμούνται για τον Ουνάχη. Μιχάλη μου. Έτσι, έχουμε... Δεν καταλαβαίνω το άλμα. Εντάξει, φτάνει με το κόμμα του. Εντάξει, τώρα θα φτάσει. Το Ουνάχη πώ πρέπει. Δηλαδή, επειδή τον είχαμε βάλει ξανά στην κουβέντα τον Ουνάχη, ναι. Εκτός στο TikTok. Όχι, τώρα, πριν λίγο, δεν το βάλαμε. Από πού το βάλαμε. Κάτσε εκεί που λέγαμε για τον κόμμα του. Με ρώτησε, εσύ άμα μοιάζει ο δράκο του κόμμα του στο Ουνάχη. Ναι, μπήκε στην κουβέντα ο Ουνάχη. Εντάξει, ίσω αυτό δεν κατάλαβε το συλλογισμό. Λάθο δικό μου. Φτάνει με τον κόμμα του όμω. Νομίζω φτάνει με τον Ουνάχη. Όχι, Ουνάχη τώρα θα το πιάσουμε τώρα. Θα το πιάσει τον Ουνάχη. Δεν θα άρεσε να πιάσει τα Ουνάχη από Ουνάχη διαφέρει όμω. Δεν σ' αρέσει να πιάσει. Είναι μερικά που είναι φαρμακερή Ουνάχη. Έχει. Ναι. Αυτά στη Μολδαβία. Τέτοια Ουναχάκια μικρά. Μολδαβία, άμα το πλησιάσει και είσαι και παντρεμένο, δαγκώνει. Το Ουνάχη. Ναι, τώρα το εκεί, το εδώ. Ναι. Δεν είναι για να μπορεί να μπερδεύεσαι. Αυτά κάντα όσο είσαι ελεύθερο. Μετά εσφίξαμε. Μονή εσφίγμενη. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν μετράει μετά από μια απόσταση χιλιομετρική. Δηλαδή. Πάνω από 1000 χιλιόμετρα μετά οι αμαρτίες ξεπλένονται. Η Λετωνία πόσο είναι. Για κάποιον φίλο που θέλει να πάει, ρωτά. Δεν μετράει η Λετωνία. Η Λετωνία πάνω από 2000. Βέβαια. Πλάκα με κάνει. Και άμα πα με αμάξι, κουραστεί, δεν μετράει περισσότερο. Μπορεί να κάνει μια εβδομάδα και να κάνει θέση με αμάξι. Ναι, λίγο να ξεδώσει, φίλε. Άμα πα με αυτοκίνητο στη Λετωνία. Αυτό ο κανονισμό ναι. Μετράει και για τη σύζυγο ή μόνο για τον σύζυγο. Κανονικά πρέπει να μετράει για όλου. Από τη στιγμή που κάποιο λέει ότι δεν μετράει μετά από 1000 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να ισχύει και για την άλλη πλευρά. Έτσι, όχι μόνο από την πλευρά. Άρα, αν εγώ... Έτσι λέει ένα φίλο μου. Αν εγώ φύγω 1000 χιλιόμετρα. Ναι. Μακριά. Μακριά, εδώ ναι. Η γυναίκα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Θα είσαι, όχι, εδώ δεν επιτρέπεται εδώ. Αυτό που φεύγει. Αυτό που μπορεί και φεύγει στα χίλια χιλιόμετρα μπορεί να. Φάμε κάτι σούτια. Φάμε κάτι μπάτσε. Αυτά τα λέμε μπορεί και να. Εντάξει, χουλιαμά κάνουμε όπως αντιλαμβάνεστε. Θα μ' ανέβει. Γενικά πίεση έχει τώρα που είπα, θα μ' ανέβει πίεση. Mm-hmm. Ναι. Έχω πίεση αυτές τις μέρες. Η μικρή ή η μεγάλη. Όλες ανέβηκαν τώρα με αυτές τις αποφάσεις. Σήμερα μου την ανέβασε ο Λανουά. Μου την ανέβασε. Κοίταξε, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Και για τον Νουνάχη, για του Σούρτζ, γιατί δεν θα δικήσουμε κανένα και για τον Μαρσιάλ και τα πάντα. Και για τον Χατζηδιάκο που αποδείχθηκε πάλι ότι ο Πάοκ δεν. Δεν. Τώρα μπορεί να είχε δίκιο αυτή τη φορά, αλλά πάλι δεν. Ναι, δεν. Δεν βάζει γκολ. Δηλαδή βγαίνει μια παρέ έξω, οι τρει σχολάζουν. Ο τέταρτο δεν βάζει γκολ. Ωραίο κομψό, αλλά δεν βάζει γκολ. Δυσκολεύεται στο γκολ. Το καλοκαίρι στι μεταγραφέ δυσκολεύομαι αφάνταστα και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα το πιάσουμε μετά. Με το... Και θα το συζητήσουμε. Είναι τεράστιο το πρόβλημα του Πάου. Εντάξει, μπορεί δεν γίνεται να τα περιμένουν όλα από έναν άνθρωπο. Με ακούν πολλέ φορέ να παίρνω το μέρο του Λουτσέσκου, αλλά εγώ ξέρω, γνωρίζοντα πράγματα και καταστάσει, ότι αυτό ο άνθρωπο δυστυχώ ή ευτυχώ κρατάει σχεδόν όλο το οικοδόμημα. Άρα κάνει κάτι λάθος. Αν το καταλαβαίνετε, το... έχει καλό. Αλλά δεν το λέει κανείς. Ναι. Αν δεν το καταλαβαίνετε, τι να σας κάνω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, anyway. Θα τα πιάσουμε. Θα τα πιάσουμε, ναι. Να πούμε μηνύματα, τρόπους επικοινωνίας. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Εκεί όπου. Έχει ζητή ανεβάζει. Εκτός από τη συμφωνία του με Ουνάχη ο Παναθηναϊκός, από ό,τι φαίνεται είναι γιατί βγήκαν και οι Γάλλοι, είναι είδηση τη στιγμή και τις τιμωρίες. Έχουμε μια πολύ ωραία κορασίδα για μένα. Έτσι με το μαγιό τη, ανέμελα, περιμένει τον ήλιο να τη χτυπήσει. Εδώ. Να την εδώ πέρα. Οι ακτίνες του ηλίου περιμένει ωραίο, να σκάσει πάνω τη. Ωραίο εφτάρι. Ένα ωραίο 8,4. 8,4 από μένα. Από μένα 8,4. Κοίτα, θα ανέβω κι εγώ. Βέβαια θα ανέβει. Σιγά σιγά θα με περάσει κιόλα. Δηλαδή, τι 7 μισάρι είναι αυτό. Δες ένα λίγο συνολικά όλο το πακέτο. Δείτε κι εσείς, παιδιά. Είναι καλό, δυνατόν. Βέβαια. Πάω στο 7,8. Σιγά ξυλώθηκες, ρε. Εντάξει, από το 7 στο 7,8 ανέβηκα. Το 7 ήταν ποταπό. Ναι, ήταν λάθος. Πρόσεχε. Γι' αυτό και το. Εγώ τη βάζω ένα 8,4 την κορασίδα. Είναι και χωρίς πολλά-πολλά από ό,τι βλέπω πλάστικ πάνω τη. Μια χαρά είναι. Μια χαρούλα. 9 λέει ο άλλο. Τούμπανο. Θα κράξετε την ΠΑΕ, όλα θα τα πούμε, βρε. Όλα, όλα θα γίνουν. Νάχη, Άρη, Μωρό. Όρεξη να έχετε, παιδιά. Λανουά, θες να ξεκινήσουμε Λανουά. Σήμερα η Τρίτη είναι. Ζουμερή. Πιο ζουμερή. Ναι. Πιο ζουμερή, τι να σου πω τώρα. Και από την. Πώς τη λέγανε εκείνη που έπαιζε στο Σεγουστάρι, Χωριάτσα. Α, πώς τη λέγανε. Όχι την Βαναμπάρμπα, την άλλη. Όχι την Βαναμπάρμπα, την Μπότσι. Μπράβο. Πιο ζουμερή και από την Μπότσι. Είδες μια φορά που. Η Τρίτη, μπράβο. Να, η Μπεσίκρα τώρα έκλεισε Ζουάου Μάριο. Άμα έχει φίλε πλάνο, κλείνει παιχταράδε. Και έχει και λίγα φράγκα. Ζουάου Μάριου! Κοίτα αυτό. Πεχτάρα. Ναι, θα μπορούσε να τον πάρει κάποιο δικό μα. Δεν μπορούμε εμεί. Ναι, αυτό. Ολυμπιακό ίσω. Ή ο Παναθηναϊκός. Καλά, με τα λεφτά που είδε ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω. Θα μπορούσε, ναι. Αυτές οι δύο ομάδες. Γιατί και ο Ολυμπιακός στον Γουίλιαν. Τώρα πάμε λίγο σε αυτά και μετά θα πιάσουμε τα φρέσκα. Έτσι, τι έγινε στον Άρη, τι έγινε στον Πάοκ, με Χατζηδιάκο, με Τόπερ, με σχεδιασμού, με Ουνάχη. Ο Γουίλιαν πάρα πολλά λεφτά για ένα χρόνο. 4. 475 χιλιάρια το μήνα λέει, θα παίρνει. 4 χαρτιά το χρόνο. Πολλά. Ερώτηση. Πολλά. Ερώτηση. Ο Ποτένσε πώς ήθελε. Ο Ποτένσε εκεί που πήγε πήρε σχεδόν 6. Άρα. Ναι. Αφού αγαπούσε όμως τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Έρχεται... Γιατί δικαιώνει του Μαρινάκης και που είπε, παιδιά, εμείς κάναμε σούπερ πότε. Προφανώς θα τους κοντά στα 4. Εννοείται. Άρα εδώ. Αν αγαπούσε Ποτένσε. Εδώ, άρα αν ο Ποτένσε είπε όχι στο 4 να πάει να πάρει τα 6, είμαι με Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο κουλ. Κι εγώ. Δηλαδή. Ρε φίλε, πάντα με βάζει 6 εκατομμύρια σε γουστάρουν. Το σκέφτηκα πολύ για τα παιδιά μου. Λέει είναι πολλά τα λεφτά. Σε 3 χρόνια θα έπαινα πόσα εκατομμύρια. Ενώ εκεί λες και θα έπαινε λίγα, α πούμε, τα 4. Εδώ δηλαδή, θα έπαινε 12 εκατομμύρια και εκεί θα πάρει 18. Αμέσως 20 μπορεί να πάρει και πρέπει να είναι κοντά στα 6. Ωραία, εγώ να το δεχτώ. Η ίδια ζωή θα κάνει εδώ και στην Σαουδική Αραβία. Ήθελε και πενταετές. Πενταετές έκανε αυτό εκεί. 5-6-30. Εντάξει, φίλε, όχι. 5-6-30. Δεν θα κάνει την ίδια ζωή. Ναι. Συνήθως όσοι πάνε εκεί πέρα. Είναι και νεκροταφείο. Και νεκροταφείο, ναι, εντάξει, τώρα είναι 28 ποτένσε. Και 5-33. 28 χρονών τώρα, ρε φίλε. Μπορούσε να κάτσει 2 χρόνια στο Ολυμπιακό ακόμα, αφού αγαπάει. Εγώ πλέον δεν πιστεύω κανέναν. Εφόσον αγαπάει. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Okay. Αλλά ο Ποντένσε, έτσι που μας είχε περάσει όλο το καλοκαίρι. Ποντένσε, αγαπάω, κάνω. Ναι. Ωραία, μείνε 2 χρόνια στο Ολυμπιακό. Πάρε τα 4 και 4-8 και φύγε στα 30 σου. Πάρε μια πενταετού πάλι με 6 και πάρε τα εκεί. Λανουά έχω. Ουνάχη έχω. Έχω. Μαρσιάλ έχω. Έχω. Χατζηδιάκο έχω. Δεν έχω. Μωρόν έχω. Έχω. Όλα αυτά πότε θα πιάσουμε. Μόλις μετά, παιδιά, μετά. Και πραγματικά εγώ από όλους αυτούς ξέρουμε ποιον τα έχω πιο πολύ.
Με τσόν! Με το Λανουά, φίλε. Δεν μπορώ να με κοροϊδεύουν. Μια χαρά, κουκλάκι, Λανουά. Βρήκε, λέει, στο γοφό πρώτα. Μπούτις! Βρήκε στο μπούτι, λέει, πρώτα. Ρε, Λανουά, καταρχάς, και μόνο που μιλάς τόσο αργά, με εκνευρίζει. Διάλειμμα. Τα πούμε μετά. Πάμε μετά. Μετρόπολης 95 και 5, χωρίς ανάσα θα πάμε μαζί έως και τις 8 με Νίκο Κουλιανό και Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σας. 9.55 γράφει, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστόλη στο 54.45. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook και Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανό στο Instagram, Σαρό κάτω Παύλα Μάικ επίσης στο Instagram. Νομίζω ότι... πρέπει να ξεδιπλωθούμε τώρα. Ήρθε η στιγμή. Ναι, πρέπει να ξεδιπλωθούμε και την καλύτερη πάσα μου στέλνει ένας φίλος αεξής. Ναι. Μου λέει cool, σε εκτιμώ, σε δέχω πάρα πολύ ψηλά, σε κάνω, αλλά ο κανονισμός λέει ξεκάθαρα ότι η φάση αυτή το χέρι είναι επέναντι. Ναι, δεν είναι επέναντι. Και ένα δευτερόλεπτο, ένα λεπτό και το αναλύουμε. Κάτσε. Ναι, ο κανονισμός λέει δεν είναι επέναντι, όπως είπε ο Μακέτη, Ροτσέτη το καλοκαίρι στην Γερμανία, στη φάση την αντίστοιχη της Γερμανίας με την Αγγλία. Το δέχομαι. Δεν δέχομαι δύο πράγματα. Ναι. Ότι μπάλα μπήκε πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι. Όπως λέει είδαμε, ο Λανουά. Να βρήκε μπούτι, ρε παιδιά, πουθενά. Ναι. Είδαμε, ρε παιδιά, πουθενά να βρήκε μπούτι. Τώρα μισό λεπτό. Για μένα ο Λανουά από σήμερα έχει φάει κίτρινη κάρτα. Γιατί ξέρεις, δεν χαρίζουμε σε κανένα. Ναι. Δεν με νοιάζει, είναι δικό σου, δικό μου. Ναι. Τα κοιτάζω. Έχει φάει κίτρινη, δεν βρίσκει πουθενά μπούτι. Μην χάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεν βρίσκει μπούτι, ρε παιδιά. Τι από τώρα, ξέρω εγώ. Και δεύτερον, θεωρώ ότι αυτό ίσως να είναι και η ιστορία να γίνει ο κακός χαμός όλη τη χρονιά. Έτσι, δηλαδή, να βρίσκουν μπούτια συνέχεια. Να βρίσκουν μπούτια, χέρια που είναι υποτίθεται καλή, δηλαδή σε καλή θέση. Φανταστείτε να γινόταν αυτή η φάση ανάποδα. Δηλαδή, να είναι η ΑΕΚ, να είναι 0-0, να γίνεται αυτό το χέρι από το Λεβαδιακό και να λένε παίζεται. Μπούτι. Μπούτι. Τι θα γινότανε. Και το, για να του μπουτσιού. Ναι. Αλλιώς, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα το κερδίζει ο ΠΑΟΚ, η ομάδα μου. Ή Ολυμπιακός, τι θα γίνατε. Πείτε μου τι θα γίνατε. Σήμερα θα γινότανε. Μαλλιβράσικο. Θα έβγαινε και θα έλεγαν Ολυμπιακοί. Παοξής, όχι ο κανονισμός. Φυσιολογικό, ρε κούλα. Αυτό περιμένουν όλοι. Ναι, νομίζω, φίλε, ότι αυτό το θέμα το χέρι θα πρέπει να το λύσουν χθες. Όλα τα χέρια απέναντι. Όλα τα χέρια. Ναι. Όλα τα χέρια. Εκτός αν είναι πραγματικά κολλημένος. Δηλαδή το βρει έτσι εδώ, είναι όντως έτσι εδώ. Μα αν είναι κολλημένο, θεωρητικά πρέπει από όλα να είναι να λογίζει το ακούσιο. Μπράβο. Δώσε ένα έμεσο. Πάνω στο σώμα. Ναι, μπράβο. Θεωρείται ότι θα πρέπει να ακούσω. Τώρα, επειδή ήταν ο Λεβαδιακάκος, όπως πολλοί λένε, και δεν θα φωνάξει κανένας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ναι, ο κανονισμός λέει. Φώναξε ο Λεβαδιακός. Φώναξε. Έβγαλε, πάμε στο οφθαλμίατρο και έβγαλε ανακοίνωση. Και πολύ καλά έκανε. Άκου μπούτι, Λανουά κίτρινη. Άλλη μία και έχεις φύγει μαζί με τον Κλάντεμπεργκ που ξεπάτωνα ένα χρόνο. Μπούτι. Ναι. Δεν είναι μπούτι αυτό. Ναι, γοφό μπούτι και μετά λέει βρίσκει. Που σε τρία σημεία, τι έκανε, καραμπόλα γαλλικό έπαιξε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έπαιξε γαλλικό. Είναι αδιανόητο πάντως αυτό που συμβαίνει. Θα έχουμε τρελό θέμα. Τώρα έγινε σε Λεβαδιακός ΑΕΚ. Συναρχή του πρωταθλήματος. Ναι. Φαντάσου μια τέτοια. Δηλαδή, ουσιαστικά ξέρεις τι μας λένε. Νομιμοποιήσανε το χέρι του Μανιάτη στο τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό είναι σε φυσική θέση και το χέρι του Μανιάτη. Τι γίνεται. Ότι εγώ μέχρι και σε. Τι θες τώρα. Αν θες Γιώργο Μάντζιο. Ναι. Α, πάμε σε Γιώργο. Άλλαξε ο νόμος, λέει βέβαια. Θα τα πούμε μετά. Ναι, θα τα πούμε μετά. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου για μια ακόμη εβδομάδα συνεχίζεται το χαμός των jackpots. Τα slot machines γίνονται πιο συναρπαστικά, καθώς όσο προχωράει το παιχνίδι, τόσο αυξάνεται το ποσό του jackpot, που είναι διαθέσιμο για πολλούς τυχερούς καθημερινά. Ας ρίξουμε μια ματιά στο ποσό που μοίρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα slot jackpots του Regency Casino που έσκασαν την προηγούμενη εβδομάδα μοίρασαν 2.398.000 ευρώ.
Όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο jackpot και ποιος θα το κερδίσει. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να σας δώσουμε την εικόνα της τελευταίας στιγμής. Δώστε προσοχή, κάτω στα τρία μεγαλύτερα jackpot των slot machines που ετοιμάζονται να σκάσουν είναι το Dollar Storm με 121.000 ευρώ, ακολουθεί το Dragon Cash με 56.400 ευρώ και τέλος το Jinjin Bao Xi με 47.000 ευρώ. Μόνο αυτά τα τρία θα δώσουν κέρδη πάνω από 224.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Αντιλαμβάνεστε γιατί ποσό μιλάμε συνολικά και σκεφτείτε ότι είναι μόνο τρία από τα δεκάδες jackpot που δίνονται σύντομα. Αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι αυτήν την ώρα στα slot machines του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λένε ότι κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του. Ποιος ξέρει, ίσως να είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε, στη θέση μας. Στρέψαμε, ακούσαμε και γήπεδο αυτό. Πάντως, έτσι όπως άκουσα τον Λανουά, γιατί μετά θα πάμε και στα μεταγραφικά, δεν ξέρω, θα ακούσω και το δικό σου σχόλιο γενικότερα. Ένα τελευταίο να πω για να το τελειώσω. Ο Λανουά, λοιπόν, μας λέει εδώ και τρεις αγωνιστικές. Δεν έγινε λάθος. Ότι δεν έγινε το παραμικρό λάθος. Οι διαιτές θα πάνε περίφημα. Παρά τα αυτά, ουρλιάζει ο Άρης, ουρλιάζει ο ΠΑΟΚ, ουρλιάζει ο Παναθηναϊκός, ουρλιάζει η ΑΕΚ. Λίγο λιγότερο Ολυμπιακός, γιατί δεν του κάτσε ακόμα καμιά φάση έτσι, και έντα περίεργη εκτός από εκείνη τη γραμμή, ναι, που εγώ είπα την άποψή μου. Δεν μπλέκομαι γραμμές. Okay. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου γενικότερα. Ναι. Αλλά ο Λανουά λέει δεν έγινε κανένα λάθος. Ή επιλέγει τις φάσεις όπως τις θέλει στην αρχή. Πάλι χθες τα έβγαλε όλα, όλα ζάχαρη τα έβγαλε. Όλα τα έβγαλε ζάχαρη. Δεν άφησε όλες οι αποφάσεις των διαιτητών. Ήταν τέλειες, λέει ο Λανουά. Γιατί επομένως να βγείτε να μας κάνετε σεμινάρια. Να μας πείτε, παιδιά, πού κάνουμε λάθος εμείς οι υπόλοιποι. Το πρόβλημά μου, ναι, προσωπικά είναι διπλό. Το πρώτο κομμάτι του προβλήματος με εστιάζει στο γεγονός ότι μπορεί ο διαιτητής και ο βαρίστης που δεν μπορούν, γιατί υπάρχει τεχνολογία, να κάνουν λάθος που για μένα δεν μπορούν. Mm-hmm. Εσύ όμως, ως αρχιδιαιτητής, έχεις τη δυνατότητα τρεις μέρες να εξετάσεις τις φάσεις όλες από την αρχή. Μπράβο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έκατσες, το εξέτασες και τους βγάζεις όλους λάδι. Καθαρούς, και, ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζεις λάδι το Λεβαδιακό Σκαλιθέα. Ναι. Εκείνο δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βγάζεις λάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζεις λάδι και περιπτώσεις οποίες, εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι, τις οποίες καν δεν εξετάζεις. Ναι, δηλαδή ναι, του μωρών τη φάση. Δεν την εξετάζεις. Γιατί δεν την εξετάζεις. Ή δεν εξετάζεις του Λεβαδιακού Σκαλιθέα το πέναλτι. Το πέναλτι αυτό. Επιλεκτικά. Αυτές τις φάσεις που θεωρητικά. Που είναι ντόρες, γίνεται ντόρες, χάνονται βαθμοί. Ναι. Δεν είναι ότι είναι μια στο 6-0 και κοπτόμεθα περί του καλού της διαιτησίας. Ναι. Χάνονται βαθμοί. Πώς επιλέγεις να κάνεις να εξετάσεις αυτή τη σειρά των φάσεων. Μου δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι πρακτικά αντί να συσπηρώνει το κόσμος και να θεωρεί ότι γίνεται μια καλή λύση από πλευράς της διοίκησης του ποδοσφαίρου ώστε να δώσουν τέλος τα προβλήματα, ο αρχιδιαιτητής δημιουργεί τα μεγαλύτερα. Ναι. Που θεωρητικά ο αρχιδιαιτητής θα έπρεπε να επιμορφώνει τους πάντες. Θα έπρεπε να είναι αυτός του οποίου η άποψη να μην φοβάται, να πει ότι ξέρεις τι, αυτός είναι σωστός, αυτός είναι λάθος. Εδώ έχουμε ένα λάθος. Σε κάποιες φάσεις που μπορεί να μην βγάζει πόρισμα, μπορεί να λέει απλά τον κανονισμό και να λέει παιδιά, δεν ξεχωρίζω τη φάση. Μπορεί, αλλά πες μας εξήγησε. Πες μας όμως ποιος είναι ο κανονισμός για να το μάθουμε. Τώρα το να βγάζει συνέχεια όλους τους διαιτητές λάδι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και να ουρλιάζει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα και να βγαίνουν όλοι πλέον να διαμαρτύρονται. Κάπου δεν κολλάει, παιδιά. Λοιπόν, το αφήνουμε το θέμα του Λανουά, ο οποίος πήρε για μένα την πρώτη κίτρινη κάρτα. Γιατί νομίζω ότι απευθύνεται σε ηθαγενείς. Και αυτό που περιμένω πλέον είναι οι συνομιλίες των διαιτητών. Είναι τρεις του μηνός. Έχουμε ακούσει τόσο καιρό ότι θα γίνει διαδικασία, υπάρχει πρόταση για τις συνομιλίες με τους διαιτητές. Σωστά. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, περιμένουμε μετά τη διακοπή αυτό να εφαρμοστεί. Το Goal Line Technology και το Offside του χρόνου. Ναι, θα συζητηθεί Πέμπτη. Ναι, αλλά δεν θα μπει τώρα γιατί το κονδύλιο έχει πληρωθεί ήδη από το Βρούτσι για φέτος αυτό. Από του χρόνου θα πάμε. Μένοντας αξιογονιστικά για να πάμε με τα γραφικά και δεν σημαζεύει, ναι, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος του ρουφλίζεται. Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε ξανά από τη ΔΕΑΒ. Παιδιά, το άλλο το που αφορά εμάς, τους οπαδούς, τον κόσμο, δεν πετάμε τίποτα μέσα. Τέλος. Τι, ναι, δεν καλά, καταλαβαίνετε. Ναι, στο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τώρα τα είπαμε για τους διαιτητές, τώρα πάμε και σε εσάς, τους οπαδούς, έτσι. Δεν πετάμε τίποτα μέσα. Δηλαδή, τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Κι άλλο γονιστικό ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Ξεκάθαρα έγινε. Και έχει κληθεί
ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ, θα την γλιτώσουν από ό,τι αντιλαμβάνουμε πρόσημο, γιατί δεν πετάχτηκε, αλλά πάλι είχαμε ένταση. Μα υπάρχει. Έχει καλέσει η ΔΕΑΒ τον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ. Είναι λογικό. Ναι. Και είναι λογικό, γιατί τα είδαμε, ρε παιδί μου, και όσοι παρακολουθήσαμε και το ματς, είδαμε πράγματα να συμβαίνουν. Είχαμε ένταση μεταξύ των οπαδών και σιερκίδες και. Okay. Δεν πετάχτηκε κάτι. Ναι. Πήγα να δεν πετάχτηκε κάτι. Αυτό το έχω τσεκάρει. Μπορεί να ξύλωσαν κανένα κάθισμα, αλλά δεν πετάχτηκε κάτι μέσα. Το ζήτημα είναι, και εδώ πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι διαφορετικό το να το ξυλώσω, να σπάσω την περιουσία του άλλου ή να μαλώσω από το να το πετάξω στο κύριο. Τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή. Κοίταξε, το άλλο είναι μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα σε συνάδελφο. Ωραία, ποιο από το γήπεδο του Ατρόμητου, πόσο μακριά να το πετάξει το καρεκλάκι να πετύχει άλλον. Από εκεί που είναι οι τέτοιοι. Εντάξει, το πετάξει στον αγωνιστικό χώρο. Πού να πετυχεί, πού είναι ο αγωνιστικό, δηλαδή να πετύχει, πρέπει να είσαι δισκοβόλο. Πρόσεξε, δεν είναι τόσο μακριά όπω το πέταλο. Υπάρχει και οι κερκίδε οι κοντινέ. Α, εννοεί που κάθονται και φιλοξενούμενοι ήταν. Κάποια στιγμή, γιατί υπήρχε περαριθμία στους φίλους του ΠΑΟΚ, γι' αυτό θα τους φωνάξει τώρα. Ναι. Αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν στα επίσημα. Α! Ήταν εκεί. Και μετά έγινε μαλλιοβράση. Από εκεί ξυλώθηκαν τα καρεκλάκια. Μετά μετακινήθηκαν, και πήγαν όσοι χώρισαν εκεί και κάποιοι τελικά εν μέρει έμεναν στα επίσημα. Γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν υπεράριθμοι, να σου πω. Εγώ είδα ότι ξυλώθηκαν καρεκλάκια στο πέταλο, όχι. Παντού υπήρχε το θέμα. Υπήρχε ένταση. Μπορούσε να πεταχτεί και από δίπλα, γι' αυτό σου λέω. Άμα έγινε και αυτό και στα επίσημα. Γι' αυτό θα του φωνάξει. Τότε θα πρέπει όχι να πει γιατί πετάχτηκε. Ναι, γι' αυτό θα του φωνάξει για την ένταση που υπήρχε, όχι γιατί αν πετάχτηκε. Γιατί δεν υπάρχει κάτι από τον. Τον παρατηρητή ότι πετάχτηκε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει πάω Παναθηναϊκός χωρίς κόσμο. Όχι. Όχι, γιατί δεν πετάχτηκε. Αλλά θα πληρώσει, θα έχει πρόσημο. Θα σφωνάξει ΔΕΑΒ, κάτσε να του πει. Μάγκες, μπορεί, λέω εγώ τώρα, χωρίς να είμαι ειδικός, να του πει ΠΑΟΚ, έκανες εκδρομή και δημιουργείς ένταση. Στο επόμενο δεν θα πας εκτός έδρας. Λέω εγώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Κάτσε, μην γίνει κανένα περίοδο και με παίξει πάω Παναθηναϊκός χωρίς κόσμο. Θα είχε βγει, ρε. Μέσα θα κάνω καμιά τρίπλα και εδώ μέσα την εβδομάδα μετά και με πανηγύρι. Θα είχε βγει όπως βγήκε του Παναθηναϊκού. Όταν πετιέται κάτι μέσα, παιδιά, συνέκριση εκεί πέταχτε και μέσα. Τέλος, μία αγωνιστική. Μην παρεξενεύεται κάποιος. Δεν πολεμάει κανέναν. Ναι. Όταν πετάξει κάποιος μέσα, τι θα είναι, καρέκλα, πυρσός, σπιρτόκουτο, ναι, κάτι, ναι, 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 γράφεται μία αγωνιστική ταρήφα. Τέλος. Να το ξέρετε άπαντες. Η ΔΕΑΒ καλεί τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο για άλλα θέματα. Για την ένταση που είχαν, ναι, ακριβώς. Ο φίλος ο Μπάμπης, πάμε σε μερικά μηνύματάκια γιατί. Μηνύματα και γίνεται χαμός με τα μεταγραφικά. Να σας ρωτήσω, γιατί θα πρέπει να λέμε μπράβο για το one man show του Λουτσέσκου και να μην κάνουμε κριτική στη δείξη που είναι έτσι το έργο. Αυτά κάνουμε και τα δύο. Δεν είπαμε. Απλά σχολιάζοντας το ένα, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να βοηθήσει και τον άλλον. Αυτό λέμε. Αυτό που καταλαβαίνω από τον φίλο τον Μπάμπη είναι ότι εφόσον η Δίκη επέλεξε να κάνει το Λουτσέσκου One Man Show, άρα η Δίκη από μόνη της πρέπει να αλλάξει το έργο. Και εμείς κριτική στη διοίκηση κάνουμε. Απλά κάποιοι το παίρνετε αλλιώς. Α, ο Λουτσέσκου. Όχι, ναι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς ή ευτυχώς ο Λουτσέσκου κρατάει όλο το οικοδόμημα. Αυτό φαίνεται. Ναι, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αγωνιστικά, εξαγωνιστικά, γραφείο τύπου, δηλώσεις, επικοινωνιακό, μεταγραφές, αγωνιστικό πλάνο. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, ναι. Ότι όσο δεν μιλάει κανείς, και θα βγαίνει ο Λουτσέσκου και θα μιλάει με αυτόν τον τρόπο, που έχουμε ο καθένας τη γνώμη τέλος πάντων, αλλά θα βγαίνει ο Λουτσέσκου και θα μιλάει με αυτόν τον τρόπο, και μετά θα παραπονιέται που όλοι βάλουν, λέει, εναντίον του Λουτσέσκου. Αφού από τον ΠΑΟΚ δεν μιλάει κανένας. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, άμα μιλούσε κάποιος από τον ΠΑΟΚ και τα έλεγε αυτά τα πράγματα και δεν τα έλεγε εσύ που είσαι προπονητής του, δεν τα άκουγες εσύ. Τα λες εσύ, είσαι ο προπονητής του, βάλανε λάθος, εσφαλμένα βάλανε εσένα και τα λες. Και γι' αυτό θα τα ακούσει εσύ. Άμα τα έλεγε ο Νίκος, θα τα ακούει ο Νίκος. Άμα τα έλεγε ο Μιχάλης, θα τα ακούει ο Μιχάλης. Ακριβώς. Ναι, ρε παιδιά. Ο ίδιος ο μηχανισμός ΠΑΟΚ έχει βάλει τον Λουτσέσκου να κάνει τον κυματοθράφηση για την ασπίδα. Μην διαμαρτύρεσαι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου δεν πρέπει να διαμαρτύρεται. Αφού οι ίδιοι τον έχουν πει ότι θα κάτσει εκεί και θα τα λες. Και τα λέει κιόλας. Ο φίλος ο Θεοδός Παναθηναϊκός, καλή εκπομπάρα. Πιστεύω μόνο ο Αλαφούζος λέει θα μπορούσε να φέρει Πελίστρη, Τετέ και Ουνάχη και να υπάρχει ανασφάλεια στην λοιπόν, ομάδα. Πάμε λίγο Παναθηναϊκό και να πάμε μετά στο παρέστο. Ο Παναθηναϊκός δεν έφερε μόνο Πελίστρη, Τετέ, Ουνάχη, παίχτες πολλών εκατομμυρίων. Έφερε και Ίγκασον, έφερε και. Μαξίμοβιτς, έφερε και Μαξ, κράτησε τον Ιωαννίδη. Ο Παναθηναϊκός το μόνο που στερείται είναι δύο πράγματα. Προς το παρόν. Oh. Το πιο σημαντικό είναι η ισοστρέφεια και η κόντρα μεταξύ διοίκησης και. Άρα στερείται ηρεμίας. Ηρεμίας και ισοστρέφειας και υπάρχει γκρίνια. Και δεν ξέρουμε εάν ο Αλόνσο είναι ο ιδανικός προπονητής να κουβαλήσει αυτό το οικοδόμημα. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Προς το παρόν δείχνει ότι μία το πάει καλά, μία δεν το πάει καλά. Θα μάθει αυτό στην ομάδα πρέπει. Ναι, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
Δεν το συζητάμε. Και ο Παναθηναϊκός, επειδή έτσι του κατσιμπίλια, μέχρι τα επόμενα τρία παιχνίδια μόλις επιστρέψουν να διακοπεί, από τα τέσσερα, είναι με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και εγώ να κάνω την εξής ερώτηση. Εκεί θα φανούν πάρα πολλά. Ναι, να την κάνεις. Ναι. Όσο χρόνο και αν χρειάζεσαι, μπορεί η δικαιολογία σου κάνει 20 τελικές Καλυθέα, ρε παιδιά. Όχι 20, 24. Ναι, 24. Η Καλυθέα. Όσο καλή ομάδα και είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να. Θα μου πεις αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, 24 τελικές. Και να είσαι ο Παναθηναϊκός που πας για πρωτάθλημα και θεωρητικά η Καλυθέα πάει για παραμονή. Θεωρητικά. Τα expected goal που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από την Καλυθέα είναι τα περισσότερα που έχουν γίνει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 5 χρόνια που υπάρχει η όπτα και μετράει, το είδα, το έλεγε ο Κέσαρης, έτσι για να μην νομίζω ναι, ότι ναι. Το. Κάπου το είδα και εγώ, το άκουσα. Κάποιους ανθρώπους τους παρακολουθώ, τους σέβομαι, τους εκτιμώ, μου αρέσει αυτό που βλέπω. 3,54. Δεν έχει ξαναδεχτεί τόσα πολλές φάσεις από ομάδα ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια, τα 5. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Να έρθει η Καλυθέα στην έδρα σου και να σου κάνει σχεδόν 4 goal expected. Έβαλε τελικά 2. Θα μπορούσε να βάλει άλλα 2-3. Λοιπόν, τώρα για τον Ουνάχη, μια που είμαστε Παναθηναϊκό. Για Ελλάδα, 1,5 επίπεδο πάνω. Τον Ουνάχη, λοιπόν, πριν 10 μέρες που ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταλήξει τον Μπακαγιώκο. Λέω ρε παιδιά, γιατί πάνε να πάρετε αυτόν τον παίχτη. Τον Ουνάχη. Δεν τον έχει βάλει στην transfer list στη Μαρσέη. Ανθρωποί, Ουνάχη. Ναι. Για πες. Οχτάρι, τρέξιμο, γρήγορο, μαρκάρι, πρεσάρι. Ναι. Είτε πάνω. Και διαπιστώσαμε ότι παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Α, λέω πάσο. Λέω πάσο. Ναι. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός. Το έκανε ο Παναθηναϊκός. Τάσκασε. 4 χαρτιά και αυτό το χρόνο στον Ουνάχη. 4 εκατομμύρια το χρόνο. 4 εκατομμύρια. 4,100 έπαιρνε. Συν 500 χιλιάρικα στη Μαρσέη ρήτρα δανεισμού. Αυτό λέει η συμφωνία. Έτσι. Μιλάμε για τρελά λεφτά τώρα. Και ο Παναθηναϊκός πόσα λεφτά έχει πάρει τι μεταγραφέ. Τι έχει πουλήσει. Δεν έχει πουλήσει τίποτα ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει 7 τον έναν, 8 τον άλλον, 6 τον παράλλο, 5 τον Νίκασον, ναι. 7 τον Τετέ, 6 τον Μπελίστρη, ναι. 4. Χώρια τα σάλαρι. Τα εκατομμύρια αυτά που ο κόσμος δεν τα βάζει. Νομίζω ότι το μετά... τεσάρι που πάει. Το τεσάρι στη Μαρσέγη θα πάει. Το τεσάρι θα πάει στον Ουνάχη. Στον Ουνάχη θα πάει. Ναι, για ένα χρόνο θα πάρει 4 εκατομμύρια. 4% αυτό είναι το συμβολό. Όσο θα πάρει και ο Βίλιαμ δηλαδή. Μπράβο. Ουνάχη και Βίλιαμ αυτή τη στιγμή είναι πιο ακριβή σε σάλαρι στην Ελλάδα. Και μετά είναι ο Λαμέλα που πρέπει να παίρνει 2,8 νομίζω μαζί με τον Ελαραμπή. Ναι. Έτσι, αυτά για να τα ακούτε και οι δικοί μας, να ξέρετε ότι και φέτος. Ναι. Οι άλλοι τα έχουν χώσει, όχι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί η χρηματιστηριακή αξία. Γι' αυτό διαμαρτύρονταν ο κόσμος, ότι βάλε λεφτά. Ναι, η χρηματιστηριακή αξία του Κωνσταντέλια ανέβηκε, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τον πληρώνει τρελά λεφτά τον Κωνσταντέλια. Να έχει 15 εκατομμύρια, να έχει δυο της του Σορετήρε. Που τον πήρε ο ΠΑΟΚ ψωγονιά να είναι 5-6 εκατομμύρια και να πάει με 2-3 παίχτες στα 20-25. Ναι, μα ο κόσμος γι' αυτό αντίδρουσε όταν έλεγε πάρε παίχτες. Ναι. Και δεν πήρε. Τώρα ο Ουνάχη τι χρηματιστήρια και ξέρει. Έχει 7-8 εκατομμύρια σίγουρα ο Ουνάχη. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι η ομάδα όταν τελειώσουν μεταγραφές με τη μεγαλύτερη σίγουρα χρηματιστήρια. Εκτός αν ο Ολυμπιακός κάνει κανένα ντεμαράζ. Εκτός αν κάνει ο Ολυμπιακός πάρει ακόμα κανένα υπερπαίχτη. Με 15-20 εκατομμύρια και τον περάσει. Αν θέλουμε να το. Ο Ουνάχη έχει χρηματιστηριακή. 12 εκατομμύρια. Ναι, τι συζητάμε τώρα. Είπαμε παίχτη άλλο επίπεδου. Πελίστρι, παίχτη άλλο επίπεδου. Τετέ, παίχτη άλλο επίπεδου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ο Ιωαννίδης έχει, είναι παίχτης άλλο επίπεδου. Κούμποσε όλες τις τρύπες ο Παναθηναϊκός ιδανικά. Δεν ξέρω εάν το αστραβό του κλίμα τον εμποδίσει και δεν ξέρω αν ο Αλόσο είναι ο κατάλληλος. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Έτσι μπορεί και να είναι. Καλά, έρχεται την άλλη Κυριακή στην Τούμπα. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Τώρα, μέχρι να πριν δέσουν όλοι αυτοί. Πριν δέσουν όλοι αυτοί. Γιατί άμα όλοι αυτοί από ένα σοβαρό προπονητή. Δηλαδή, ξανά σου πω κάτι. Φαντάζομαι αυτού του παίκτε να του είχε ο Λουτσέσκου. Αυτό το υλικό. Έτσι, με αυτού. Μπες, βγες. Και τώρα θα αναγκαστώ εγώ, θα τα πω μετά, να πάω Ευρώπη. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Με το Θυμιάνη και με τον Κότα. Με να μην τα λες. Ναι, γιατί τρία στόπερ. Πούλησε τρία στόπερ και ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να ψάξει να βρει άλλους. Ένα καλοκαίρι πετούσαμε χαρταετό δηλαδή. Ήξερε ότι θα πουληθεί ο Κουλιαράκης. Το ξέραμε. Το Γενάρη λέγαμε. Ναι, αν ο ΠΑΟΚ δεν προκριθεί Champions League είναι φευγάτος. Εδώ ήμασταν, τα λέγαμε. Ναι. Έκονε ήξερε ότι είναι ξένο σώμα. Νάσμπερκ ήξερε ότι θα τον δώσει γιατί δεν είναι επίπεδο ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή ποιο ήταν ο προγραμματισμός. Τι κάνετε εκεί. Το πιο ωραίο ήταν που κάνω. Διάλειμμα ναι. Και παρερχόμαστε γιατί έχουμε να τα σχολιάσουμε.
Τώρα μην μου πούνε ότι έχουμε το Θηνιάνη και στα στόπερ. Γιατί αφού και στόπερ πες. Δηλαδή θα μου θυμίζει το Σαράβι. Σαράβι στη Λάρισα, Σαράβι στα Τρίκαλα, Σαράβι και Θηνιάνη θα γίνει παντού τώρα. Παίζει όλα ράουν το Θηνιάνη. Ήρθε το παλικαράκι από τις Σέρες, καλός Χριστός και με καλό θράσο όπως τον έχω δει. Ναι. Δηλαδή, εγώ βάζω θετικό τείχος τώρα στο Θημιάνη. Ναι, αλλά το παλικαράκι είναι νέος, είδε τώρα στον ΠΑΟΚ, μαθαίνει, κάνει. Δεν ας ρίξουμε τα πάντα στο Θημιάνη. Ναι. Έτσι. Προς Θεού. Παρότι το ξαναλέω, μου βγάζει κάτι καλό ο Θημιάνης και σε θράσους και σε όλα. Δεν συζητάμε για την ποιότητα του Θημιάνη. Συζητάμε ότι ένας οργανισμός ολόκληρος πέταξε αετό και άφησε τον Γιώργο Σαββίδη και το επιτελείο του να κάνει ένα σύνολο μεταγραφών. Και να φτάσει στις 3-9 και να έχει μείνει ο Μανέτ χωρίς στόπερ. Ναι, δυνάμωσε του Μπάνιας, γιατί εγώ θέλω με πάντοτε δίκαιος. Ακόμα περισσότερο την ήδη δυνατή μεσοπιθετική μου σωστό. Γραμμή. Σωστό. Και στη γραμμή που η μεσαία γραμμή, η μεσαία μου γραμμή ποσοτικά έχει μειωθεί, ποιοτικά θα φανεί στο χορτάρι. Θα φανεί ανάλογα τι θα γίνει με τη ζαριά που λέγεται Μπακαγιώκο. Μπορεί να είναι και ξάρε. Σωστό, σωστό. Αλήθεια. Μπορεί να είναι και ασώδιο όμως. Αριθμητικά, όπως το λες, αριθμητικά έχει μειωθεί, ποιοτικά θα το δούμε στο γήπεδο. Αυτό και πες. Στην άμυνα αποδυναμώθηκα. Μπράβο. Απλά είναι τα πράγματα. Και το χειρότερο δεν είναι ότι στην άμυνα αποδυναμώθηκες. Αποδυναμώθηκα. Γιατί ήρθε μια μέρα και ραυνός στην εθρία 20 εκατομμύρια από τον κουλιαράκι χωρίς να ξέρει τίποτα. Μπράβο. Αυτά τα ξέρουν. Το άσχημο είναι ότι αυτό το ξέρουν. Και ότι αφήνουν να κάνουν κουμάντο στο κομμάτι των μεταγραφών άνθρωποι οι οποίοι με το ποδοσφαίρο δεν έχουν σχέση. Είναι το ίδιο πράγμα που συζητάω εγώ εδώ και χρόνια και με κράζονται που λέω ότι οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να έχουν σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή να γανιάσουμε. Ναι, να γανιάσουμε. Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει και τη δικτύωση που ενδεχομένως. Γιατί τα λεφτά τα έχει ως ένα σημείο και φέτος ξεκάθαρα ο Παναϊκός τον έχει αφήσει πίσω όσον αφορά την επένδυση. Ο Ολυμπιακός ούτως άλλως τα έσκαγε πιο χοντρά εδώ, και, ναι, εδώ και χρόνια, αλλά είχε και καλύτερη δικτύωση. Αλήθεια. Για την ΑΕΚ θεωρώ ότι έκανε ακόμα χειρότερο σχεδιασμό η ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Λιβάη. Σωστό. Ακούγεται Μαρσιάλ, ακούγεται ότι φεύγει ο Λιβάη. Τα έκανε μπάχαλο και άκια μένα, έτσι. Επίσης έμαθα ότι Μωρόν δεν θέλει γιατί λέει δεν πρεσάει, δεν πιέζει ο Αλμέιδα. Να φτάσουν έτσι, δηλαδή ναι, η ΑΕΚ τρεις του μηνός να μην έχει κάνει. Δεν έχει Ευρώπη η ΑΕΚ όμως. Μπράβο. Έχει άλλες 8 μέρες. Εγώ την ΑΕΚ λέω άντε 8 μέρες θα δούμε τι θα κάνει τώρα. Εσύ που έχεις Ευρώπη δικαιολογείται τρεις του μηνός να παλεύεις θες τελευταία ώρα με τον Χατζηδιάκο. Να βγάζουν για τον Χατζηδιάκο μα μου στο ότι έρθει και στο τέλος. Ναι, ο Χατζηδιάκος τώρα να πούμε διούτινα για το θέμα του Χατζηδιάκου, γιατί είναι μικροφιάσκο κι αυτό, έτσι. Ναι, όπως θέλεις. Είναι μικροφιάσκο, έτσι. Διούτινα. Ένα, ο Χατζηδιάκος ενημερώθηκε ότι δεν θα είναι η φανέλα του στο σπίτι. Οκ. Okay. Υπάρχει ο Κετζόρα, ο οποίος εδώ το παλικαράκι είναι καθαρό. Έβγαλε το ψωμετήμια. Και υπάρχει και το άλλο το κομμάτι ότι στο τέλος Κοπεχάγη έδωσε κάτι τη παραπάνω. Okay. Έδωσε και ένα κατοστάρικο παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Σου λέει Κάλερ, πάνε εκεί με ένα κατοστάρικο παραπάνω, οκ. Okay. Και εκεί υποτίθεται ότι του είπε ο προπονητής ότι θα παίζεις, εσύ θα είσαι ο βασικός. Καλά κάνεις και το βάζεις το κομμάτι του σε εισαγωγικά. Όλα τα βάζουμε. Του σε εισαγωγικά υποτίθεται, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι αν έχουν πάρει εγγύηση κτλ. Ή αν αυτό χρησιμοποιείται από έναν επικοινωνιακό μηχανισμό για να αποσιωπήσει το κομμάτι του, όπως το είπες εσύ, Τίμια, ότι είναι ένα επικοινωνιακό φιάσκο αυτό που έγινε με τον. Ναι, είναι μικρό φιάσκο, γιατί υποτίθεται ότι ήταν όλα τελειωμένα. Περιμένα απλά την ανακοίνωση και χθες το βραδάκι ακούγεται ότι πάει σε Κοπεχάγη. Και δεν προέκυπτε αυτό. Η οποία δεν παίζει Champions League. Και... άμα έπαιζε Champions League, εγώ θα έλεγα ναι, ρε, πάνε στην Κοπεχάγη. Και το φιάσκο δεν προκύπτει από το γεγονός ότι το φτιάχνουν. Ναι, η Κοπεχάγη έχει λίγου στόπερ. Όχι, και ο Ψή. Το φιάσκο προκύπτει από το γεγονός ότι η ΠΑΕ πάω ξανά την πληροφορία ότι είναι κλειστή. Ναι, ναι, φυσικά. Η Κοπεχάγη έχει αυτή τη στιγμή 4 στόπερ για αυτοί όλου κόλου, γιατί ο ένα είναι πολύ τραυματία. Τώρα δεν ξέρω πώ θα το βολέσει. Εσύ πώ έχει με το Θημιάνι. Με το Θημιάνι έχω κι εγώ 4. Και εγώ δεν έχω. Έχω σ' αριστερά Μιχαηλίδη. Η Κοπεχάγη έχει. Αυτή, η Europa League ή η Conference League νομίζω πρέπει να έχει η Κοπεχάγη. Νομίζω πρέπει να είναι στο Conference League. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχει αποκλειστεί. Τώρα δεν βάζω το χέρι μου σκοπιά. Και εδώ θα βάλω και τον δεύτερο αστερίσκο. Γιατί είπες μέσα σε αυτό το κομμάτι ότι του χρόνου συμμετοχή, τον οποίο συμφώνησε ότι κανείς δεν μπορεί να έχει. Όχι. Αν ισχύει αυτό. Και το δεύτερο είναι το κάτι τη παραπάνω. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει χάσει δύο παίκτες για το κάθε της παραπάνω. Σωστά. Και, το ΜΕΙΤΕ που για μένα, όχι λογιστικά, αλλά λογικά έτσι, με σοβαρή προσέγγιση θα τον είχες κλείσει από τον Ιούνιο και θα ήταν εδώ κανονικά. Γιατί άμα το δώσεις το 1.800 θα τον έπαιρνε. Μπράβο. Απλά η διοίκηση είπε ότι δεν είναι ο παίκτης για 1.800, είναι για 1.200. Άμα θέλει τόσα, ας έρθει. Μπράβο. Και ο ΜΕΙΤΕ εν τέλει, να το πούμε αυτό. Ναι, θα μπορεί να πάει με λιγότερα στον Ερυθρό Αστέρα. Όχι. Μένει στην Μπενφίκα. Ακόμη καλύτερα. Η Μπενφίκα χθες ξεπούλησε κι αυτή. Και κρατάει το ΜΕΙΤΕ. Και επειδή ο ένας που έφυγε στην Αραβία με 45 εκατομμύρια πώς έδωσε, ήταν στα χάφη θέση του ΜΕΙΤΕ, τον φώναξαν έλα πίσω. Κούκλος. Και τελικά μπορεί να δούμε το ΜΕΙΤΕ να παίζει την Μπενφίκα. Μπράβο. Έτσι. Κούκλος. Και πήρε βέβαια και τον Αχτούρκογλου από την Γαλατά, γιατί δεν πήρε τον Κωνσταντέλια. Και χάνεις δύο παίχτες για το κάτι της παραπάνω.
που αν τραβήξει με τη γραμμή τώρα, με του κουλιαράκι την μεταγραφή, τα έχει πάρει όλα τα χρήματα. Είναι κερδισμένη. Ναι, 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 ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή, είναι, καταλαβαίνω πολύ το γεγονός ότι να θέλουμε να κινηθούν τα χρήματα κλπ. Αλλά τώρα είναι κερδισμένος, ρε φίλε. Και όχι μόνο είναι κερδισμένος. Ναι. Για να το πάμε και στο επόμενο επίπεδο. Με τα χρήματα που παίρνει από το Europa League, τα δεδομένα έσοδα από το Europa League, είναι επικερδισμένο να δώσει, ας πούμε, το κάτι παραπάνω. Εγώ ξέρω με τα λογιστικά δεν ασχολούμαι με αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα λογιστικό, ναι, ρε κούρε. Ναι. Είναι θέμα ότι δώσε εγώ κάτι. Εγώ ξέρω ότι αφήνουν ξεκρέμαση την ομάδα σε μια θέση κομβική επί εποχή Σαββίδη, γιατί δεν κάνανε καλή προεργασία. Τα λογιστικά, τα οικονομικά. Ναι. Okay, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επί εποχή Σαββίδη θα αφήσουν αυτόν τον κορυφαίο προπονητή, ναι, ξεκρέμαση στην Ευρώπη. Μετά θα έχει άδικο άμα γκρινιάζει και έχει μούτρα για τις μεταγραφές και να μας λέει εμάς μη με ξανακάνετε ερώτηση και του λέω sorry, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Τώρα εσείς άμα δεν τα κάνετε εκεί δεν μπερδεύεστε. Δεν βγάζετε είναι άλλο θέμα. Εμείς πρέπει να ρωτήσουμε να μάθει και ο κόσμος. Εκτός αέρα. Ναι, μου λέει ναι, αλλά έχω φτάσει ως εδώ. Ναι, αν έχεις... ναι. Σωστό. Αν έχει φτάσει ως εδώ, ο δημοσιογράφος δεν φταίει δεν που δεν μπορείτε να βγάλετε διοίκηση και προπονητής να χωρίσετε δυο γαϊδάρων άχυρα. Γιατί δεν ζητάμε τώρα τη διάσπαση του ατόμου να κάνετε, να καταπιούνε σπαθιά. Ζητάτε, έχω αυτό την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ένας καλός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε γκρουπάκι Γιώργου Σαββίδη, Παντελή, ποιοι είναι εκεί τέλος πάντων που ασχολούνται με το σκάουτινγκ. Λουτσέσκου. Ποιος είναι, θα μπορούσε να είναι συνδετικός. Γκοντζάρεβα και στον Ιβάν Σαββίδη. Κάποιος ο οποίος θα τους μαζεύει αυτό και τέλος θα το δίνει στον Ιβάν Σαββίδη και να παίρνει την απόφαση. Το καλοκαίρι θεωρώ ότι ο Πάκο, ναι, θα έπρεπε να κάνει τα στραβά τα μάτια για το χατήρι του προπονητή που του πήρε ένα τέτοιο μάγκο πρωτάθλημα και εφόσον ήθελε με ΕΤΕ, φέρ το με ΕΤΕ με ένα 800, ρε φίλε. Δεν θα σου λείψουν αυτά τα λεφτά. Μα έτσι κι αλλιώς. Φέρ το με ένα 800, κάνε τα στραβά τα μάτια. Αφού τον θέλει. Και αν δεν περάσει η Champions League, μετά πες του την. Τώρα δεν μπορεί να την πει. Μα τώρα και με Europa League πληρωμένο ήταν ο με ΕΤΕ. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβουν. Ότι θεωρητικά για τον ΠΑΟΚ είχε μείνει ένα τεράστιο στόχο με ένα πολύ εύκολο, θεωρητικά εύκολο μονοπάτι. Τι μάλλον θα την περνούσε και δεν ξέραμε τι θα κάνουμε τη Σπάρτα Πράγα. Εγώ θα έλεγα 50-50 θα ήταν. Και για μένα. Και αντί να σε δώσω εγώ εσένα τον αλφα εξοπλισμό για να παλέψει όσο καλύτερα μπορεί, σε στερώ και κομμάτια. Εντάξει, ρε φίλε. Ο Νάχη έρχεται το βράδυ, περνάει ιατρικά. Παιδιά, μεταγραφάρα, τι να συζητάμε τώρα. Όπω έχω πει γενικότερα για όλε τι μεταγραφέ του Παναθηναϊκού φέτο, ότι είναι πρώτο ράφι και παραπάνω για Ελλάδα από για πρώτο Ελλάδα. Ράφι. Ναι. Το ξαναλέω, δεν ξέρω αν ο Αλόνσο μπορεί να τους βάλει γρήγορα σε σειρά, γιατί θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει συνοχή. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει. Μόνο τα αποτελέσματα μπορεί να δώσει χρόνο. Μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός είναι άτυχος γιατί έχει πολλά ντέρμπι μαζί. Τώρα, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, παπ. Και το κακό της υπόθεσης είναι ότι στα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει δύο γκέλες. Ήδη δύο γκέλες με αντιπάλους που δεν. Και βέβαια μπορεί να κάνει και τρεις. Καλά, βέβαια, σωστό. Και τρεις, άσο τώρα. Δεν και φλέρταρε και με την τρίτη την κέλα. Σωστά. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, για να το τελειώσουμε το στόχο, μεταγραφή θα κάνουμε. Προς το παρόν υπάρχει συγκυρυχθείος. Προφανώς έχει μπει το νεύτη στον ποπό. Έπεσε κουτουλιά τώρα χθες. Ναι, και... μετά την κουτουλιά και τρέχουν και δεν φτάνουν προς το παρόν. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Υπάρχει και το σενάριο που πάει να πάει όντως με τέταρτο στόπερ το Θημιάνη για να μην κάνουν λάθος και φέρουν ακόμα με ένα παίχτη ζαριά. Γιατί το ξαναλέω. Ο Μπακαγιώκο είναι ζαριά. Μπορεί να είναι εξάρες, μπορεί να είναι και ασώδιο όμως. Μα θυμάμαι που το σχολείο κιόλας και έλεγες ότι ακόμα και πριν έρθει. Ναι, βέβαια. Ότι δεν είναι ο παίκτης ο οποίος για σένα είναι η νούμερο ένα επιλογή. Όχι, γιατί δεν είναι ο Μπακαγιώκος του παρελθόν. Αν έπαιρνε τον Μπακαγιώκο τη Μονακό, ναι, θα πήγαινε εγώ να τον υποδεχτώ και θα τον κουβαλούσα στις πλάτες μου μέχρι την Τούμπα. Ναι. Αν ήταν ο Μπακαγιώκο τη Μονακό. Αλλά είναι ο Μπακαγιώκο τη Λοριάν. Είναι ο Μπακαγιώκο τη Μίλαν που ένα χρόνο δεν έπαιξε μπάλα. Να μην τα υπολογίσω εγώ αυτά. Και είναι ξέρω και ο λόγος που και ο Λουτσέσκου δεν τον ήθελε. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς, αν ο Μπακαγιώκο είναι καλά και πνευματικά, μπορεί να είναι και το καλύτερο χαφ του πρωταθλήματος. Βάση ιστορία, βάση βιογραφικού. Νάπολη, Τσέλσι, Μίλαν. Αυτές οι δύο. Όπως το λες, γι' αυτό το λόγο δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου. Και άλλον θα αρχίσουν να πομπαρεύω, έχω εδώ χίλιους γιο. Και άλλον. Στόπερ, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νέο για όνομα σήμερα. Για να το κλείσουμε, θα περιμένουμε μέχρι και αύριο που δηλώνεται η Ευρωπαϊκή Λύσα. Ιδάλλως θα πάμε λήψη. Πώς στην Ευρώπη κατάφεραν να βάλουν το, σε εισαγωγικά οριακά να ξενερώσουν τον κόσμο όταν ήταν τόσο σούπερ, να το πω ταυλωμένος μετά το πρωτάθλημα. Κατάφεραν να ξενερώσουν τον κόσμο και τρεις του μηνός τώρα ο κόσμος να είναι οριακά ξενερωμένος. Ναι, για μια ομάδα που ουσιαστικά, άμα το σκεφτείς, ο ΠΑΟΚ δεν είχε χάσει κανένα παιχνίδι. Έτσι. Ακόμα και με τη Μάλμε 3-3 ήρθε και πήγε. Ναι. Όλα τα μάτσα τα κέρδισε στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη κουτσά στραβά χωρίς να παίζει. Τα κατάφερε, νίκες. Και όμως καταφέρνουμε να μας ξενερώσουν σε αυτό το κομμάτι για άλλη μια χρονιά. Τώρα, εάν πάλι κάνουν αυτό το κόλπο γκρος όπως κάνουν σχεδόν πάντα, ναι,
και μας βουλώσει το στόμα τελευταία μέρα. Δεν θέλω ρε φίλε, μου το βγάζω ξινό. Πέρσι είχαμε Ντεσπότοφ και Αγούστο. Για μένα δεν είναι απάντηση το ότι. Όχι, δεν είναι δικιά σου. Καταλαβαίνεις πρώτα. Ναι. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό να μπορείς και να κάνεις τελευταία ζαριά για να βουλώσεις το στόμα. Κανένα στόμα δεν βουλώνεις. Ίσα ίσα εκτίθεσαι ακόμη περισσότερο. Ναι, ενισχύει το πλωστάσιο της ομάδας. Για το χειμώνα. Αλλά για το χειμώνα. Τώρα ναι, ακριβώς. Δηλαδή τώρα που εσύ ήθελες να βγεις τσουλού, που ήθελες να παίξεις Ευρώπη, να κυνηγήσεις το στόχο, το μοναδικό που δεν σε έχει μείνει να πάρεις. Και την αφήνει την ομάδα έτσι, ρε φίλε, είναι ξενε... Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουν να κάνουν τα απλά. Τώρα. Και να βάζουν και λίγο νερό στο κρασί τους. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε τον Ιούνιο, και το λέω γιατί ξέρω πράγματα, να έχει κλείσει το ΜΕΙΤΕ με ένα 800. Ναι, κλείσω με ένα 800. Okay. Να έχει κλείσει και τον Μπέλκα που έψαχνε αριστερά. Φέρε και το σωρετήρι μετά, δεν με πειράζει. Ναι. Για να μην έχει πρόβλημα και στην ευρωπαϊκή σου λίστα. Παίχτη που ήθελε ο προπονητής, ήταν χρήσιμο εργαλείο, έχει το pressing, τα έχει όλα, γνωρίζονται μεταξύ τους, ήταν OK. Και θα περίμενες τι να κάνεις μετά, πινελιές. Από τον Ιούνιο. Αλλά επέλεξε αλφα για το κομμάτι του budget, στο οποίο εγώ και θα το πω ξανά, ότι τα λεφτά θα τα έπαιρνε με τον κύριο Παλίγκ, είναι βγαλμένος οικονομικά. Φυσικά. Και με τον Κουλιεράκη είναι βγαλμένος οικονομικά. Δηλαδή η διαφορά. Σαν να έπαιξε Champions League θα είναι. Τελείωσε ρε παιδιά. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς εμείς το βλέπουμε. Εκτός αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί λέμε. Να μην γνωρίζουμε όλα τα κομμάτια του puzzle, να... αλλά έχουμε αρκετά κομμάτια του puzzle. Ναι. Μιχάλη, πείσε ψέμα. Βγες και πες ότι δεν έχω λεφτά. Αλλά και πάλι λεφτά έχει και πάλι τα λεφτά μπήκαν όλα. Και πριν όμως πήγες, δίνεις 3 για τον Τζάλο που τάσκασε. Μπράβο. 3 για τον Τισουντάλη που τάσκασε. Τι κάνεις, δηλαδή. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή κάπου. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Που ήταν εξαιρετικές κινήσεις. Ειδικά ήταν εξαιρετικές κινήσεις. Μα δεν υποτιμά κανείς. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό, έτσι. Μα δεν υποτιμά κανείς ότι οι κινήσεις που γίνανε στο χορτάρι θα δείξουν πράγματα. Okay, ναι. Δεν λέει κανείς ότι δεν και καλά θα βγουν κακοί. Έχουν το υπόβαθρο, αν είναι καλή παίκτη. Και δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ επειδή δεν παίρνει στόπερ δεν μπορεί να πετύχει στόχους. Λέμε ότι αυτό δείχνει ανοργανωσιά, κακή λειτουργία ομάδας και απαγορεύεται για το επίπεδο του ΠΑΟΚ επί Ιβάν Σαββίδη να βλέπουμε τα ίδια λάθη κάθε χρόνο. Δεν είναι αυτό λέμε. Μπράβο. Απαγορεύεται να λείπει ο ορθολογισμός. Τι να κάνουμε. Δεν είναι μια ομάδα η οποία κουτσά στραβά παντλεύει να τα φέρει, να δούμε τι θα έχουμε 2 ευρώ από τα διαρκεία, 5 ευρώ από εκεί, 1 ευρώ για να δώσουμε στους παίχτες. Ναι, τώρα έχει παίχτες και ελεύθερο. Πάρα τον Μάρλον, άμα είχαν κάνει ένα σκάουτινγκ. Πάνω. Ελεύθερο είναι από τη Σαχτάρ. Έμεινε 28 χρονών. Στόπερ. Από πάνω και τους. Από όπου μπορούν. Από μπορούν, υπάρχουν παίχτες. Βέβαια θα πρέπει να το ψηρίσουν να μην κάνουν λάθος. Αν είναι να κάνουν λάθος, εγώ είμαι τσάπος να μην πάρουν κανέναν τώρα. Ναι, βάλε τον Κότα, ναι. Δήλωσε και τη λύσα σου με τον Κότα, δώσου και αυτόν τη χαρά το παιδί να πάρει τα πάνω του και ψάξε άλλη μια εβδομάδα ήρεμα ένα στόπερ και έναν χαφ. Το ξαναλέω. Χαφ. Δεν βγαίνει έτσι χρονιά εκτός αν πιάσουμε εξάρες με τον Μπακαγιώκο. Καλά κάνεις και το λες. Θα πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε. Τελειώσαμε και από εδώ. Θα πάμε λίγο παρακάτω γιατί έχουμε πραγματούδια. 7 με 15 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη ΔΕΘ, το πολυδιάστατο γεγονός επιχειρηματικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος με διεθνή ακτινοβολία. Φέτος η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals αλλάζει την ενέργεια και σας περιμένει με ένα εντυπωσιακό περίπτερο με 3 stages, με live μουσική, μοναδικά δώρα και πολλά happenings. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για την ενέργεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αλλά θα έχετε δυνατότητα να πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό χορεύοντας πάνω στο εντυπωσιακό διαδραστικό Music Dance Floor. Να δείτε την ενέργεια που παράγεται και να μαζέψετε πόντους για το μεγάλο διαγωνισμό με δώρο εισιτήρια για ταξίδι στο Λονδίνο και τη συναυλία της Dua Lipa για εσάς και την παρέα σας. Επισκεφτείτε το και νιώστε την ενέργεια να αλλάζει. Υπέροχα μαντάτα, πραγματικά. Τα μπράβο πάντως στο κομμάτι αποδέσμευσης παιχτών που δεν είχαν θέση με ωραίο τρόπο και για τον Λίρατζι που πήγε στην Αϊμέγκια και με τον Τζιγκάρο που πήγε στον Ατρόμητο. Δανεικός πήγε ο Λίρατζι. Και καλά κάναν τον Λίρατζι, γιατί νομίζω πρέπει να τον ξαναζυγίσουμε εφόσον πάρει ρυθμό το παιδί. Και για τον Φελίπε Σουάρες και για τον Άσβεξ, σε αντίθεση με τις ομάδες κάτω του ΙΑΕ και ο Πανδέκος. Mm-hmm. Έχουν να διώξουν και έχουν να πληρώσουν εκατομμύρια τζάμπα όσα δεν μπορεί να φανταστεί. Το Αλμέιδα θυμάμαι ότι έλεγε. Ναι. Ειδικά ο Παναθηναϊκός. Ότι εγώ δεν θέλω μεγάλο ρόστερ. Σαν τώρα θυμάμαι που έλεγε ο Αλμέιδα. Και έχει μόνο Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, γιατί να πιάσουμε μετά τον Άρη, μην το αδικήσουμε. Το όνομα του Μαρσιάλ παίζει. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Μαρσιάλ, παιδιά. Δεν ξέρω. Πολύ μεγάλο όνομα τα φέτος. Με ρωτήσανε και εκτός ραδιοφώνου στο stream για τον Μαρσιάλ. Παιδιά, αν ο Μαρσιάλ είναι καλά στην Ελλάδα, θα κάνει μάγια, τι να συζητήσουμε. Να πούμε είναι παίχτης άλλο επίπεδο και η ηλικία του είναι τρομερή. Τρομερή. Εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζει. Που επηρεάζει α το ψυχολογικό, β το σωματικό του. Εγώ νομίζω ότι ο Μαρσιάλ, ο οποίος πριν μερικά χρόνια είχε φύγει από τη Μονακό με 60 εκατομμύρια, όπως και ο
ο Μπακαγιώκο με 40 για την Τσέλσι τότε. Μαζί παίζανε ένα διάστημα. Δεν ξέρω τι μπορεί να παίζει και έχει τόσο πτωτική πορεία ο Μαρσιάλ και να μην τον πήρε μια ομάδα όλο το καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι αν έρθει ο Μαρσιάλ, δεν βλέπω να μένει ο Λιβάη Γκαρσία. Α! Πώς, θα έχει και Λιβάη και Μαρσιάλ και ποιο θα παίζει. Και Φοφανά μην έχει. Όχι, Φοφανά φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία. Ποιο θα παίζει με τέσσερα, με ένα επιθετικό που έχει κορυφή. Για ένα παιχνίδι εβδομάδα με Λιβαδιά. Ποιο θα παίζει. Να βάλει το Μαρσιάλ στο πλάι. Ή ο Λιβά. Α, να βάλει το. Σωστό, γίνεται γι' αυτό. Γιατί ο Μαρσιάλ νομίζω έπαιζε και στο πλάι. Έπαιζε, αλλά έχει ήδη παιχταράδε στο πλάι. Έχει πάρει πάλι παιχταράδε. Τι κοϊτά. Λαμέλα. Λαμέλα 2,8 παίρνει. Σήμερα είδα το συμβόλαιό του, έφρυξα. 2,8 για το Λαμέλα δεν θα έδινα. 1,8 με το ζόρι όμως θα έδινα στο Μέιτε, εφόσον το θέλει ο προπονητής. Εφόσον το θέλει ο προπονητής. Ο Μαρσιάλ του δίνει τη λύση, αλλά τώρα και μόνο που συζητάμε για να έρθει ένα όνομα σαν το Μαρσιάλ, νομίζω ότι είναι από τα μεγάλα ονόματα που φέτος το καλοκαίρι αν έρθει, είναι πιο μεγάλο από το Ουνάχη. Ναι, βέβαια. Φέτος αν έρθει ο Μαρσιάλ σαν όνομα είναι πιο μεγάλο από όλους. Μπράβο. Και βάσει ηλικίας, Ναι, ναι. Από όλους. Αν έρθει ο Μαρσιάλ. Δεν ξέρω αν θα προσφέρει όσο θα προσφέρει ο Νάχη. Πώς. Δεν ξέρω αν θα προσφέρει, αν θα προσφέρει ο Τετέ ή ο Πελίστρη. Δεν το βάζουμε επιτάπητο γιατί δεν ξέρουμε, είναι κάτι υποθετικό. Αλλά είναι μεγαλύτερο όνομα από όλους. Εάν έρθει ο Μαρσιάλ. Βέβαια το φλερ τη κράζονταν με τον Λιβάη φύσατε. Η Άκλη, αν μου δώσει 23, σα το δίνω τώρα. Πέρσι δεν τα ήθελε. Πέρσι δεν τα έδινε γιγαντά ακόμα. Τα παίρνει, τα τσεπώνει, παίρνει και δύο σεντερφοράρε όσο θε Μαρσιάλ και ένα ακόμα παιχταρά. Μαρσιάλ δεν παίρνει ένα τριάρι-τεσάρι κουλ. Εύκολα. Αφού τα δίνουν όμως κάτω ρε, εσύ. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει εκεί τα συμβόλαια. 2,8, 4, 3. Πάνε να γίνουν Τουρκία σε εισαγωγικά στα συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ έχουν ξεφύγει. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει αρκετά πίσω. Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Και δεν με πειράζει. Καλά κάνει, δεν με πειράζει. Ας έχει ισορροπία, μπάλανς. Θέλω όμως να έχει πλήρες ρόστερ και λύσεις για αυτό τον προπονητή. Λύσεις να έχει. Δεν με πειράζει, δεν ζηλεύω αυτό το πράγμα. Όχι, αν έχεις λύσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, το γεγονός ότι έρχονται τέτοιου είδους παίκτες, θα πάμε σε διάλειμμα. Βέβαια, θα πάμε σε διάλειμμα. Σε λίγο, λίγο. Βάζει και μια λίγο παραπάνω χρυσόσκονη στο πρωτάθλημα. Βέβαια, τώρα βλέπουμε παίκτες τύπου Μαρσιάλ. Και όταν έρχονται τέτοιοι, συνήθως μπορούν να τραβήξουν κι άλλους αντίστοιχους. Μαζί σου, συμφωνώ. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό. Ναι, μ' αρέσει. Όταν βλέπω εγώ ότι ο Πελίστρη, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, που είναι σε μια ηλικία μικρή. Μικρός είναι ο Πελίστρη, ναι, εντάξει. Έρχεται στην Ελλάδα, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κύριε φίλε. Μπορεί να μην είναι μόνο τα λεφτά. Να πάω με Θημιάνη και Κόλλη στη Γαλατά και να έχουν οι άλλοι τον. Όσοι με έμπροστα, να με έχει πρόβλημα εκείνη τη μέρα, ξέρω εγώ και ο Κεντζόρα. Και να πρέπει να πιάσει ο Θημιάνης για τον οποίο εγώ στο ξαναλέω, έχω πολύ θετικά. Vibes για το Θημιάνη. Δεν θεωρώ ότι πώς είναι. Πώς το λέγανε τον Όλπρις από τα Γιάννη που έχει δεν είναι κάργα. Με πάρτε στο όπερ. Κάργα. Και για τον Κάργα, κανένα λόγια όμως δεν είχαμε. Εντάξει, τον έφαγε η φάση εκείνα. Είμαστε. Αλλά φαντάζομαι να πάει να πιάσει τον Οσημέν πρώτο μάτσα. Να αναγκαστεί να το βάλει. Ναι. Και να μα δείξει κανένα τρίμπαλο. Δεν θα κράζουν όλοι μετά. Ναι, καλά. Θα φταίει ο Θημιάνη. Θα φταίει ο Λουτσέσκου. Εδώ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Διάλειμμα. Και επανερχόμαστε σε όλοι.
Έχει βάλει γκολ, δηλαδή τα οποία. Που δεν τα περιμένει καν. Που δεν τα περιμένει. Ναι, ναι, ναι. Και δεν λέω μόνο αυτό, παραδείγματος χάρη. Θα πω τώρα το 2-1 του Χαριλάου στο μάτς που κερδίζει ο Πάκος το τελευταίο. Α, η Ομόνια έκλεισε τον Αραούχο. Που είναι. Είδηση που σε ενδιαφέρει. Που είναι, όχι, δεν με ενδιαφέρει, γιατί έχω περιμένει τον Αραούχο. Ναι, ακουγόταν το όνομα και ο Άρης φαινόταν ότι δεν το πολύ. Άμα ήθελε, θα τον έπαιρνε, λέει. Και τα αυτά. Δεν πολύ τριβότανε. Έμα! Ναι, δεν πολύ τριβότανε. Για τον Αραούχο, πώ πάει στην Ομόνια, άρα ο Σαμάτα μα μείνει μανάτη. Τέσσερις φορ θα έχω και τέσσερα στόπερ. Κάτσε, μπορεί να πάει πιθανά αλλού. Κοίτα, με βάλει το Σαμάτα στόπερ, γιατί πιο πολύ για στόπερ. Τους έχω ικανούς, φίλε, να τελειώσει χρονιά με τέσσερα φορ που παίζουμε έναν επιθετικό και τέσσερα στόπερ. Τρία συν ένα. Τους έχω ικανούς. Να το δούμε αυτό φέτος πάλι. Πέρσι δεν είχα όλη τη χρονιά, έψαχνα μόνο Μπράντον Τόμα. Λοιπόν, μπορεί ο Σαμάτα να γίνει ο νέος Γαμπριάκος. Όχι. Να παίζει σέντερ φορ και σούμπου ταυτόχρονα. Όχι. Εύκολα θα πω εγώ. Συλλες ναι. Αδε ο Σαμάτα πόσο καλή. Για το ξεπατώστε το παιδί μας. Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, εγώ τώρα... είμαι φαν Σαμάτα. Είμαι σαματικός. Ναι, κόντρα ναι, στο ρεύμα. Ναι. Ναι. Αγαπάω Σαμάτα. Ναι, ναι, ψυχή μου. Ναι. Ο Λορέν Μωρόν λοιπόν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι φυσιολογικό για τον Άρ το όνομά του να είναι αυτό το πιο τζιζ. Βέβαια. Και εδώ τώρα λίγο πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα και σε μια άλλη σειρά. Διάσταση και σειρά, ναι. Χρειάζεται και στο κομμάτι του Extreme κάτι καλύτερο. Γιατί πήγαινε ο Άρης για Extreme. Δεν ξέρω γιατί έχει σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Άρης θα συνεχίσει να πάει για Extreme. Δεν έχει σβήσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν τέσσερα Extreme. Ναι. Ο Σίστος Αβέιρο, ο Ντιαντή και ο Σουλεϊμάνοφ. Ο Σαμόρα δεν τον βάζει στα Extreme. Τον βάζει φόρο. Ο Σαμόρα ήρθε για Extreme. Τον βάζουν φορ και ο προπονητής λέει ότι δεν ήρθε για φορ. Έβγαλε άκρη. Ναι, άλλο θέμα και εδώ. Τώρα άσουμε το. Όπως και να. Ναι, θες ακόμα ένα εξτρέμου τους άλλους. Να υπάρχει μια εκεί αλλαγή. Ναι. Ένα εξτρεμάκι ακόμα. Και το βέβαια θες. Στο κομμάτι αυτό έχει και το Φετφατζίδι. Ναι, υπάρχει και ο Φετφατζίδης. Υπάρχει και Φέτφα. Πέντε είναι τα εξτρέμ με το Ζαμόρα έξι. Δεν θες τότε. Ναι, καλά. Εκτός αν αποδεσμεύσει κάποιον. Με έξι εξτρέμ είσαι καλά. Για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Για πε ξανά. Σαβέριο. Ναι. Σίστο. Σίστο, Σάπι. Από την άλλη, Διαντή και Σάπι. Έξι έχει, φίλε. Δεν θε. Εκτό αν θες θα φύγει κάποιο και θέλει να κάνει αναβάθμιση. Upgrade. Μπράβο. Μόνο έτσι. Ποιο να κάνει. Ο ίδιο ο Άρης έβγαζε το παλιό Extreme. Το έβγαλα εγώ. Όχι, 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 ο Άρης το λέω. Όχι, δεν το λέω για σένα. Το λέω ότι οι άνθρωποι του Άρης λέγανε ότι θέλουν να πάνε για Extreme. Ναι. Τον περιμένουμε. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Βέβαια, πιο σημαντικό. Και εδώ θα φτάσουμε σε κάποια στιγμή στην οποία θα αναζητήσουμε έτσι, την αλήθεια σε 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι το εξής. Ότι ο Άρης θέλει φορ ασχέτως αν θα φύγει ο Μωρόν ή θα μείνει. Εννοείται, ρε φίλε. Και για μένα, είτε φύγει ο Μωρόν είτε δεν μείνει, θέλεις εξίσου καλό φορ. Ναι. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Το φούντα τον ήθελες εσύ, γιατί υπόψεις δίστανται. Γενικά θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής έχει να προσφέρει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ έτσι πιστεύω και είναι, πού είναι και το κακό να προσφέρει δηλαδή. Και κάτι διαφορετικό από αυτό που του δίνει ο Μωρόν. Πού είναι το κακό του δηλαδή. Αν τον πετάς στο φούντα σε εμάς που κλείνεσαι πίσω και θες να εκμεταλλευτείς τον χώρο και είναι σαΐτα. Και τον είδα και πιο όριμο σε σχέση με το πώς έφυγε. Τώρα καταλάβω πού είναι το κακό με το φούντα. Μια χαρά είναι ο φούντας. Μια χαρά είναι ο φούντας. Θα κάνει διαφορά με τον off σίγουρα πάντως. Δηλαδή, το θυμηθείτε. Και με το στυλ που παίζει off κλπ. Ναι, ναι. Που έχει άλλα προβλήματα φυσικά. Off δεν το συζητάμε. Προβλήματα που αναλογούν και στη δυναμική τη ομάδα. Αλλά το ζήτημα είναι για μένα ότι ο Άρης θέλει φορ. Ασχέτως αν θα φύγει ο Μωρόν ή θα μείνει, και ακόμη περισσότερο και να μείνει, θέλει φορά ίδιο με το Μωρόν. Αντίστοιχες ικανότητες με το Μωρόν. Παιδί, μπορεί ο Μωρόν να πάρει μια κάρτα, μπορεί να πάρει μια θλασούλα, μείνει δύο εβδομάδες έξω. Τι θα κάνει. Θέλω παίχτη μπορεί για να το θέλει να είναι καλό και να τον έχει και το Μωρόν συντζήτα. Μην νομίζω ότι έχω τη φανέλα στο σπίτι, πάω, τη φέρνω, την ξαναβάζω, την ξαναφοράω, την πλένω, την ξαναφοράω. Έτσι. Α έχει, βέβαια. Ο φίλο ο Αντρέα, το κομμάτι αυτό τον έβαλε το Φετφατζίδι, Αντρίκο μου. Ίσως το στέλνει πριν να το πω. Μπορεί, και έχει και τον Παναγίδη. Καλά, ναι, ο Παναγίδη. Ο δανεικό και τα λοιπά που θέλω να δω. Ο Άρης θέλει φορ τύπου Αραούχο, λέει ο Αντρέα, ώστε να παίζει και εξτρέμ και φούντα. Δηλαδή, σαν το φούντα, α πούμε, ενδεχομένω. Και είναι κόμπελε κέντρο, λέει, εξπέκτα, center back 4 και πλάγια back. Θεωρώ λοιπόν ότι το κομμάτι του φορ είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει. Και έχει καθυστερήσει γιατί δεν ξέρανε τι θα γίνει με το Μωρόν. Ναι. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία γιατί παίχτε. Εγώ ήθελα ασχέτως άμα είναι ο Μωρόν ή δεν είναι. Θέλω παίχτε εκεί που να με ωραία με κάνει διαφορά. Ο Μωρόν την κάνει. Μπορεί να έχει ακόμη έναν. Μπορείς. Γιατί πρέπει να δώσεις. Και εδώ έρχεται το κομμάτι που οι απαιτήσεις γύρονται από το γεγονός ότι ο Άρης έχει δώσει λεφτά για μεταγραφές. Ναι. Ότι ο Άρης φέτος έχει δώσει λεφτά για μεταγραφές. Δεν είναι δηλαδή ότι πήρε παίχτες αέρα πατέρα. Ο Μόντς, ας πούμε, δεν είναι παίχτης ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα με αγκαλιές. Πλήρωσε και τον πήρε. Έδωσε λεφτά. Και με τι έσοδα. Θέλετε να πει. Μηδέν σχεδόν. Μηδέν. Άρα λοιπόν χρειάζεται φορ.
Και εφόσον μόνο σου, Θόδωρο Καρυπίδη, έχει πει ότι 5-10 εκατομμύρια για σένα δεν είναι τίποτα. Έτσι, το απέδειξε. Πήρε το μόνο σου, 4. Δεν το πήρε. Τάσκασε ο άνθρωπο. Μέχρι τα 10 έχει μια απόσταση. Εντάξει, εντάξει. Δεν του κάτσε κάποια καλή επιλογή, ρε. Σωστό. Άμα του καθόταν, μπορεί να τάσκε. Ναι. Δεν ξέρει. Τα 5 με τα 10, ναι, γενικά, άμα τα δούμε μπροστά μα, όλα έχουν απομακρύνονται. Λοιπόν, δεν λέω ότι ο Άρη δεν έχει βγάλει λεφτά αυτά τα χρόνια με τι πωλήσει. Έχει βγάλει. Και καλά λεφτά. Απλά χρειάζεται ακόμη ένα φόρ. Φτάσαμε τώρα 3 του μηνός. Θα μου πεις δεν έχει Ευρώπη. Δεν έχει Ευρώπη. Δεν έχει Ευρώπη. Θέλω φόρευ, γιατί. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να τον είχε πάρει. Βέβαια, ρε κουλ. Ή να το έχει τελειώσει σχεδόν το θέμα, να έχουμε ένα λοκάρι, ένα λοκάρι να παίχτη και να πει έρχεται τώρα. Να την κάνει την προετοιμασία τώρα το 15ήμερο και να τον έχει έτοιμο κούκλο 15 Σεπτέμβρη. Ναι, μαζί σου. Δεν μαζί έχει έρθει σου, μαζί σου, μαζί σου, ναι. Συμφωνώ. Τα ίδια Άρης θα έλεγα και εγώ αν ήμουν Άρη. Τα ίδια θα έλεγα και εγώ. Κάτι ρεαλιστικό δεν λέμε. Δεν λέμε κάτι. Τα ίδια θα έλεγα και εγώ. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που δημιουργεί μαζί με την αγορά τα επαγγέλματα του αύριο. 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές, καταξιωμένοι επαγγελματίες. Ακμή! Νούμερο 1 και στη Βόρεια Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε 2 υπερσύγχρονα κάμπους ευρωπαϊκών περιοδιαγραφών. Πληροφορίες acme.edu.gr ή καλείτε στο 212-2220-200. Επαναλαμβάνω, acme.edu.gr ή 212-2220-200. Και τώρα, ACME. Μάλιστα, ωραία πράγματα στην ACME. Πάμε να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τις συνομιλίες μας και με τους φίλους, με πολλά μηνύματα που στείλανε και δεν τα διαβάσαμε. Καλησπέρα Νίκο, μας είπες 4 παίκτες Πανικού που είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Καμαρά, ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον. Βρε είναι, δεν. Παιδιά, δεν υποβαθμίζω τους υπόλοιπους που ήδη υπάρχουν στις ομάδες. Απλά λέω ότι ο Πανικός σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο συγκεκριμένα έκανε 4-5 κινήσεις. Είναι top. Δεν είπα ότι δεν έχει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Άρης ή η ΑΕΚ. Μην μπερδεύουμε τα λεγόμενά μου. Ο Μεϊτέμ πέρσι μου ήρθε τελευταία μέρα, δεν ήταν κουλ. Ζαριά δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν ζαριά ο Μεϊτέ. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Ο Μεϊτέ ούτε τραυματισμού ήταν και ενεργότατο ήταν. Συγκρεμονέζε 40 παιχνίδια έκανε. Την προηγούμενη χρονιά πάλι είχε κάνει 38. Μπράβο. Δεν είχε τέτοια θέματα. Ο άλλο έχει θέματα που ήρθε τώρα. Ο Μπακαλιόκο. Και μακάρι να είναι καλά το παιδί. Καλά, από καλησπέρα. Ο Μάρλον που είναι ελεύθερο σε καλή περίπτωση. Όπρε και στι τελικέ προωθεί ο Κότα 90 ψηλό. Είναι δεύτερη ομάδα. Εγώ είμαι μαζί του. Εγώ αυτό θα μαζί, ήταν ναι, το ιδανικό αν ήταν το πλάνο αυτό. Ναι. Και όχι κατά συνθήκη να μπει ο Κότας γιατί δεν πήρε άλλον. Γιατί τελευταία μέρα έφαγε πιστόλε από τον Χατζηδιάκο. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να το έχει πλάνο και να τον προετοιμάσει, να ποδοσφαιριστεί λαού να αρπάξει την ευκαιρία. Και μακάρι ο Κότας και ο κάθε Κότας να αρπάξουν την ευκαιρία. Καλησπέρα, κουλ. Για ποιο λόγο η ΔΕΑΒ κάλεσε τον ΠΑΟΚ, ούτε να το σκέφτεται. Όχι, δεν νομίζω. Θα είναι σκάνδαλο, είπαμε. Η έδρα τιμωρείται όταν πετιέται κάτι μέσα. Δεν πετάχτηκε κάτι. Απλά τη φωνάζει για σύσταση, για πρόσημο, για κάτι που προφανώς έγινε στις κερκίδες. Κουλένε, ξεχνά, πάω πρωτάθλημα 23-24, Πανεκός τέταρτος, για Άρη δεν μιλάμε, φτάνει με την κρίνια. Ρε παιδιά, εδώ δεν μιλάμε άμα για τη φίλε, δυναμική. Αν δεν κατάλαβε γκρίνια, ναι, τότε ακούς άλλο ραδιόφωνο. Εδώ μιλάμε για το σχεδιασμό του μεταγραφικού. Δεν είπαμε ότι ο Πάο, επειδή δεν θα πάρει τώρα ένα παίχτη για την Ευρώπη, θα αποτύχει όλη του χρονιά. Άλλο λέει. Ο άνθρωπο τώρα δεν άκουγε την εκπομπή. Ξεχνάμε, λέει, και τον Νίκο, θα μπορούσαμε να τον είχαμε πάρει του Χατζηδιάκου. Επίσης είναι ένα λάθος εδώ. Τώρα θα το πω. Γιατί ο Ίγκασον, εγώ έμαθα έτσι από πολύ καλή μου πηγή, ναι, ότι κάπου εκεί στον Ιούνιο επικοινώνησε με κάποιον από τον ΠΑΟΚ. Γενικά, λες, ναι. Και σου λέει, παιδιά, εγώ δεν περνάω πολύ καλά εδώ πέρα. Έχω την πίεση, θέλω να γυρίσω Ελλάδα. Απ' έξω, απ' έξω. Το έφερε, ρε παιδί. Έγινε τέτοιο πράγμα. Απ' έξω, απ' έξω. Και λέει, ο ΠΑΟΚ, λέει, αυτοί είμαστε κομπλέ. Όντω, ο Πάουκ και την περιοδική είχε. Κουλιαράκι, Μιχαηλίδη. Ναι, αλλά με το ενδεχόμενο Κουλιαράκι να φύγει. Ναι, αλλά άμα είχε. Ναι, μπορούσε να. Και είχε. Γεμάτο. Έκονγκ. Ο Έκονγκ ξενοσώμα. Ναι, ο Έκονγκ ξενοσώμα και Τζόρα. Είχε Νάσμα και είχε. Ναι, εγώ έμαθα ότι πρώτα άπλωσε λίγο τα δίχτυα του. Ήταν και εδώ διακοπέ, όπω γνωρίζετε. Αλλά. Ρώτησε γύρω-γύρω. Θέλετε. Εγώ ψήνουμε να ξαναγεί. Θα κάνετε. Ότι... Ο Πάουκ είπε όχι. Εντάξει, θα μου πει. Τον Πάουκ πέρσι τον ψιλοέφτησε για να πάει να είναι κοντά. Και μετά πήγε, το είπε και στον Πανεκό και ο Πανεκό κινήθηκε και τον πήρε. Έτσι να πούμε και αυτό. Δηλαδή, τον είπε ότι εγώ επιστρέφω στην Ελλάδα. Ναι, σκέφτομαι, θέλω να επιστρέψω, ρε παιδί μου. Εσείς πώς, σε τι φάση είστε, ρε παιδί. Είστε διαδημένοι να ξαναδώσετε τα 4 που με πουλήσατε να με πάρετε πίσω. Μην τρελαθούμε, λέω φίλο 4-12. Ποιες συντονισμένες κινήσεις έκανε ο ΠΑΟΚ που κινδυνεύει να ξεμείνει. Του ΜΕΙΤΕ, του Χατζηδιάκου, τη καθυστέρηση. Λέω φίλο 4-12, ο οποίο επανέρθε. Αν ρωτήσει κάποιον εκεί στην ΠΑΕ, θα σου πούν ότι αυτή είναι πιο έξυπνη από το ΜΕΙΤΕ. Καλά, παιδιά, ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Και μήπως το καμπανάκι την είδηση που βγήκε για τον Λουτσέσκου δεν ήταν για αυτόν, αλλά για άλλου στην ΠΑΕ. Πιο πιθανό το βλέπω αυτό, παιδιά. Ότι κάτι θα έπρεπε να αλλάξει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αφήνει τον ΠΑΟΚ εκτεθειμένο
λίγο πριν την έλεξη πρωταθλήματος. Όχι ότι δεν μπορείς να κυνηγήσεις στόχους. Για την Ευρώπη. Εντάξει. Για την Ευρώπη, ρε. Θα μπει το Παλικαράκου Θημιάνης που μακάρι το θράσος που βλέπω και όλα αυτά που μαθαίνω και ακούω το Παλικάκι να συνδευτούν και με καλές εμφανίσεις σιγά-σιγά. Έτσι. Εμένα το ξαναλέω, ο Θημιάνης μου κάνει ένα τικ. Ναι. Θέλω να το δω όμως. Και όταν καίει λίγο η μπάλα, όχι μόνο με Πανετολικό, ναι, όχι μόνο με Πανσεραϊκό, που μπήκε και όλα σε λίγο, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα από δύο παιχνίδια. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν το ΜΕΙΤΕ, δεν νομίζω. Ο ΜΕΙΤΕ είναι συμπεφύκα πλέον και ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοιου είδους χαφ. Τι θα γίνει με δεξί στόπερ, τι θα γίνει με τον Χουάνκαρ. Καλή ερώτηση. Δεν ψήλω, ανακοινώθηκε, αρσερό. Τον περιμένουν, θεωρούν στον Άρη ότι η μεταγραφή είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Τώρα, αν χαλάσει κάτι, νομίζω ότι θα είναι αριστερά. Τι άλλο έχεις εκτός του Φρίντεκ? Έχει και τον Μοντόγια που παίζει αριστερά. Α, είναι και ο Μοντόγια που ενίοτε. Και έχει και. Θα σου πω. Και ο Χουάνκαρ. Και ο Χουάνκαρ. Είπαμε, Χουάνκαρ. Ναι, αυτό. Ο Χουάνκαρ. Α, το Χουάνκαρ δηλαδή. Ναι, ναι, ο Μάγιο και ο Μοντόγια εννοείται. Κι άλλο ένα Ισπανό. Εντάξει, από Ισπανού του λέω. Ναι. Έχουμε πολλή Ισπανία φέτο. Μα αρέσουν τα Ισπανικά. Καλά, δηλαδή... δεν είναι κακό που σου αρέσουν τα Ισπανικά. Άσχημο είναι. Υλικά, έτσι. Άσχημο είναι. Όχι, μια χαρά. Μια αν μπορεί αυτού του ποδοσφαιριστέ να του κάνει ομάδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι που ακούγονται πάρα πολλά και για το Μάτζιο και για το Ξεφωνητό. Που ακούει ο Μάτζιο. Και ακούει ο Ξεφωνητό Μάτζιο. Μην το παραβλέψουμε. Εντάξει, κριτική ακούει ο Μάτζιο. Το Ξεφωνητό εγώ το θεωρώ αντίστοιχο με την κριτική. Εντάξει, okay. Δηλαδή υπό την έννοια ότι όχι, okay, έκανε λάθη. Mm-hmm. Έκανε λάθη και το συζητάω και το δίνω ένταση μετά το κομμάτι το χθεσινό. Ότι έφταιγε. Mm-hmm. Και ο ίδιο. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν νιώθει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στο παιχνίδι, σχολίασέ το, αν νιώθεις απροπόνητης του Άρη. Δεν λέμε, και προσωπικά, δεν το λέω τώρα για τον Λουτσέσκου ή για τον οποιοδήποτε, mm-hmm, δεν λέω ότι θέλω να κάνεις κάτι τέτοιο που εμένα, ας πούμε, δεν μου αρέσει, αλλά θέλω να, αν πεις κάτι που αν βλέπεις κάτι που δεν σ' αρέσει, να το πεις. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν διαβαθμίσεις σε αυτό το κομμάτι. Και τώρα για το Ξεφωνητό που τρώει, νομίζω ότι δεν υπάρχει στο πλάνο των ανθρώπων του Άρη κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή ο μοναδικός με τον οποίο μπορεί να κάνει χωριό ο Καρυπίδης ο Μάτζης. Τι άπομαι, όχι. Ναι, αλήθεια λες. Αυτό διαπιστώσαμε. Με κανέναν άλλο δεν έκανε χωριό. Αλήθεια λες. Με κανέναν άλλο. Με τον Τερτζή που τον φέρανε και μετά μας λέγανε ότι πάμε να βγάλουμε, να βγάλουμε Έλληνες προπονητές. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε Έλληνες παίχτες, θα βγάλουμε Έλληνες προπονητές τώρα. Άσε με. Ας δοκιμάσει ο Σαμάτα για στόπερ, τρολάρει ο άλλος. Αυτό και μαγιακή είναι. Πουλάτε τρέλα ο Σαμάτα, άμα πει ο Ομόνια, εντάξει, οκ. Ο Σιμέν, παιδιά, έκλεισε στη Γαλατά. Ναι, θα τον βρούμε μπροστά μας τον Σιμέν. Πρώτο μάτς παίζει στη Γαλατά. Πρώτο μάτς εκεί, 25 του μηνός, με Βανάκι, Πουλμαντό, μάλλον με κόσμο. Θα δούμε. Θα τα μάθουμε αυτά αύριο. Πέμπτη, μάλλον θα τα μάθουμε από την UEFA. Πότε επίσημα είναι τώρα αυτό? Αυτό είναι 25 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη είναι κιόλας, δεν είναι Πέμπτη αυτό το μάτς. Με Πουλμαντό, με Βανάκι από εδώ. Θέλω του καιρού επιτρέπου στο πρώτο μάτς. Θα δούμε τώρα. Ναι. Έχουμε δρόμο τότε. Θα έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Ναι, θα έχει αλλάξει. Δεν θα σε επηρεάζω. Σίγουρα εγώ δεν θα σε επηρεάζω. Εντάξει, δεν θα ενοχλώ τον άλλον. Θα... Ναι, ο άλλος θα κλαστεί. Στον άλλον είναι ίσουν κομπλέ. Εντάξει, ναι. Θα βγεις, θα ξαναβγεις. Θα βγω. Αφού με πήραν τα άγρια χαράματα. Με την Κωνσταντινούπολη έχουμε καμιά αλλαγή ώρα εκεί. Ήδη έχουμε. Δεν θυμάμαι. Δεν θα έχει καμιά ώρα. Μία ώρα έχουμε ή καμία μήπως. Νομίζω μην έχει. Μία μπορεί να έχουμε. Αν έχει, θα έχει μία. Δεν θα έχει παραπάνω γιατί σαν ζώνη είναι στο ίδιο. Και μετά παίζει μέσα με ποιον. Μετά έχει δύο κολλητά μέσα με Στεάουα και με Πλιτζέν. Δεν μπορούσαν να του έχουμε έξω, Τσέχους και Ρουμάνους. Ο Θεός να γίνει γλέντι τρελό. Ο Θεός βοήθησε. Τσέχους, Ρουμάνους, εδώ με βανάκια με έτσι να γίνει. Ναι, κολλητά δύο μάτς. Άρα κάνεις ένα πόντο με τη Γαλατά, που λέμε τώρα. Το ιδέα τώρα. Καλό σενάριο να κάνεις ένα πόντο με τη Γαλατά. Και να κερδίσει του άλλου δύο εδώ. Βασικά πρέπει να κερδίσει εδώ αυτά τα δύο μάτς. Πάρ τα μέσα εσύ. Και κέρδισε και τη Ρίγα από τις 36 ομάδες 24. Είναι γενική βαθμολογία. Άμα καταφέρεις. Ναι, και βγεις 25ος. 36. Ναι, να βγεις 25ος. Βγεις 25ος. Μετά θα δεις τι Ξεφωνητό έχει να πέσει για τα στόπ και να έχεις κάνει κανένα γκέλ τρελό με τα στόπερ. Να μην έχεις να βάλει στόπερ και να αναγκαστεί να βάλει κανένα μπακαγιόκο τότε. Να κάνεις και αυτό. Εντάξει. Μετά ποιος θα φταίει. Την κριτική που θα την κάνουμε. Είπαμε, ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Αν παίζει καλά η ομάδα, αν δεν παίζει καλά ο Λουτσέσκου, δεν βελτιώνεται η ομάδα, ο Λουτσέσκου θα τα ακούσει. Καλά, αλλά για τα υπόλοιπα θέματα μεταγραφικά δεν μπορώ να ρίξω εκεί το βάρος. Τι θα κάνουμε 100%. Τώρα. Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Δεν μου, το πιο σημαντικό δεν μου πει ότι παίζουμε με τη Γαλατά Τετάρτη, ευτυχώς. Ναι.
και το Σάββατο την Κυριακή παίζουμε εσάς. Εντάξει. Δηλαδή σας πετυχαίνουμε καπάκι από ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας. Άμα ήταν εντός, θα ήταν δηλαδή με Στεάω, με τέτοια, ήταν πιο βατό. Και... δεν θα είχαμε μετακίνηση, ένα ματσάκι εδώ πρώτα. Θυμάμαι και στο Χαριλάου ένα τέτοιο παιχνίδι που μεσοβδόμαδα έχει παίξει με τη Σλάβια. Μπράβο. Μπράβο. Και τα μάτσα αυτά δεν πάνε να παίξω με την Αμπερντίν ή με την Ελσίνκη. Όχι, καλά, τι συγκρίνει. Πάνε να παίξω με ομάδες επίπεδου Τσάμπιονς Λιγκ. Το Οσιμέν θα αντιμετωπίσουν ο Θημιάνης και η παρέα του. Άρε, Θημιάνη, παλίκαρε. Σε σένα οι ελπίδες πλέον. Τι να κάνουμε τώρα. Παλικαράκι, φαίνεται ότι έχει θράσος. Εντάξει, εγώ στηρίζω Θημιάνη. Ούτω άλλω ξέρει ότι αγαπά όλου του παίκτε. Κουλμπέτ, πόσο δίνει να πάρει στόπερ μέχρι αύριο. Όχι, μέχρι αύριο δεν θα πάρει. Θα πάρω στόπερ. Μέχρι αύριο. Α, γενικά. Γενικά, ναι. Θα πάρω ένα 10, θα πάρω στόπερ. Αλλά θα τον πάρω πλέον και δεν θα το δηλώσω στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αν στην Ευρώπη θα πρέπει να συμβαστώ με την ιδέα, θα πάω με Κότα, Θημιάνη και του άλλου. Να και ο Έλληνα. Ναι, θα βάλω και τον Έλληνα και προφανώ ναι, δεν το πιέζουν τώρα. Δε, γιατί θα είχαμε πάρει σήμερα ενημέρωση. Εκτό αν κινούνται σαν έλουροι με σιγή εκθέσει. Θα μέσα από τα κλαδιά και τσάπα αύριο το πρωί, μεσημέρι. Καταπαγκράου. Ο Πάκρανγκ, το Γιώργο Δελζή. Και εγώ πάω εγώ εδώ πέρα, άντε μπορεί τρέλα. Αμέσω αλλάζουμε. Ναι. Τι έκανα, έτσι είναι παιδιά οι μεταγραφές. Φύγαμε έτσι. Γιατί είναι και ένα. Φεύγουμε. Έρχεται ο Αλέξανδρος Τσίγκος με μαύρο πρόβατο. Από εμάς, καλό σας βράδυ.